Καλησπέρα σας από το Παλάτσο του Πινίτζι στο Τωρίνο της Ιταλίας. Καλησπέρα σας από τα παιχνίδια χωρίς σύνορα σε μια ακόμα εκπομπή που δεν είναι μία τυχαία του κύκλου της σειράς, είναι η εκπομπή. Είναι ο τελικός από τις καλύτερες ομάδες που διαγωνίστηκαν, που έπαιξαν καλύτερα να λέμε, εδώ στο Παλατσίνο του Πινίτζι και στο Τωρίνο για το 1996. Και αυτές λοιπόν οι πόλεις, οι ομάδες των πόλεων που ήρθαν στον τελικό είναι Λαμέγο από την Πορτογαλία, Μαλβάγλια, Ελβετία, Νοβομέστο, Σλοβενία, Κέσκε με Τουγκαρία, Γκραντ Σαν Μπερνάντο, Ιταλία και η Κάλυμνος από την Ελλάδα. Ομάδες διαλεκτές, ομάδες που έφεραν τις καλύτερες θέσεις και τους περισσότερους βαθμούς σε όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών εδώ στο Τωρίνο της Ιταλίας. Θα είμαστε από πολύ κοντά, θα τους παρακολουθούμε στενά, θα τους ενισχύσουμε, τους δικούς μας, την Κάλυμνο φυσικά, και θα σας τα πούμε όλα. Να σας πούμε βέβαια ότι και στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε τα τρία σταθερά μας παιχνίδια συνεργασίας, handicap και το τελικό, το Phil Rouge το γνωστό μας και τα έξι εθνικά παιχνίδια των χωρών. Βέβαια, πιο δύσκολα, έτσι Δάφνη? Είναι πιο δύσκολα, γι' αυτό σας συμβουλεύω, καθίστε καλά στις καρέκλες σας και δείτε τα. Μεγάλος τελικός είναι αυτός, μεγάλο το άνοιγμα της βραδιάς. Βλέπετε τι έχουν ετοιμάσει εδώ οι Ιταλοί, απολαύστε χρώμα, θέαμα, παιχνίδια χωρίς σύνορα. Και βεβαίως ήρθε η ώρα να περάσουμε στο αγωνιστικό μέρος της βραδιάς, αφού πρώτα γνωριστούμε, αν και νομίζω ότι γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας, ο Έτορε που έχει το μικρόφωνο, ο παρουσιαστής της ΡΑΙ, ο Ιταλός. Ακολουθούν ο Γκρέγκορ και Ελάντιο από τη Σλοβενία και την Πορτογαλία. Και από την άλλη πλευρά, δεν μας βλέπετε, κατεβαίνουμε κι εμείς. Παραταγμένες οι ομάδες, κατάμεστος ο χώρος από κόσμο που αγαπάει τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, και αυτοί είμαστε εμείς οι παρουσιαστές που συμμετείχαμε για 10 εκπομπές στα παιχνίδια χωρίς σύνορα για φέτος. Κατερίνα, ce l'abbiamo fatta. Και θα ξεκινήσουμε με την Κατερίνα από την Ελβετία. Sono arrivati primi alla settima puntata di Giochi senza frontiere con 49 punti. Sono tornati, sono determinatissimi lo squadrone di Malvaglia. Που παρουσιάζει την ομάδα της Μαλβάλια που ήρθε πρώτη στα παιχνίδια χωρίς σύνορα και εκπροσωπεί την Ελβετία. Εδώ χωρίς λόγια βέβαια. Buonasera, Ettore. Abbiamo imparato, ormai ci scambiamo le lingue così, a furia di rimanere anche qui a Torino, loro hanno imparato molto bene l'italiano. Chi gioca per la Grecia, qual è stata la migliore? Kalymnos! Kalymnos! Και βέβαια η ομάδα της Καλύμνου που θα εκπροσωπήσει στο μεγάλο τελικό την Ελλάδα. Πάμε λοιπόν στην Beatrice από την Ουγγαρία, η οποία θα παρουσιάσει την πόλη που θα εκπροσωπήσει την Ουγγαρία. Και είναι το Κέσκεμετ που εκπροσωπεί στο μεγάλο τελικό την Ουγγαρία.
chiedere al collega italiano Ettore, allora qual è la squadra migliore, quella che giocherà per l'Italia? Una squadρα che è stata fortissima. Και εδώ ο Ettore παρουσιάζει την Ιταλική ομάδα που θα εκπροσωπήσει βέβαια την Ιταλία στον τελικό. Γκραν Σαν Μπερνάρντο. Από την ορεινότατη Βάλε Ντ'Αόστα. Κοντά στο Τωρίνο. Πάρα πολύ κοντά. Eladio. Και ο φίλος ο Eladio. Από την Πορτογαλία. Αγαπημένος φίλος ο Eladio, πραγματικά. Γλυκύτατος. Αγαπημένος φίλος. É com muito prazer que eu anuncio e desejo boa sorte à equipa de Lamego. Ξέρεις τι, ο Eladio παρουσιάζει το Lamego. Είναι το number one παρουσιαστή στην Πορτογαλία, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το ξέρει. Και ο Γκρέγκορ, ο new entry που λέγαμε. Εκπροσωπεί βέβαια την Σλοβενική ομάδα. Hanno vinto ben tre puntate. Però una delle squadre che hanno giocato in queste tre puntate ha avuto un punteggio. Είναι αυτό που λέμε πολλά υποσχόμενος νέος. Ακριβώς. Τι είπε τώρα, τι είπε. Παρουσιάζει, λέει, την ομάδα του Νοβομέστο στο μεγάλο τελικό. Σε βρίσκω στα Σλοβένικα, πολύ ανεβασμένο. Είναι μετά τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στη Σλοβενία, που μάθαμε Σλοβένικα. Speriamo che veramente questa finale sia degna delle altre precedenti 26 edizioni. Εμείς παρουσιαστήκαμε, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς στα παιχνίδια. Υπάρχουν και άλλοι βασικοί παράγοντες. L'impatto è sempre quello dell'emozione, è sempre quello della rottura del ghiaccio da parte delle squadre. Arrivare in una finale per molti è orgoglio nazionale, anche se si tratta solo di giochi, giochi senza frontiere. Και εκεί βεβαίως στα χρώματα της κάθε ομάδας, με τα t-shirt που μοίρασαν εδώ οι Ιταλοί, μουσικές, ακούω, τελικός είναι, κάτι πάρτι γίνεται. Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Μπάμπης Ιωαννίδης, κυρίες και κύριοι, ο κριτής της Ελλάδας. Όπως βλέπετε, είναι όλοι οι κριτές με μια μορφή χίπη και ο επικεφαλής αυτών, Μέγας Ντενί Πετιό, στο ρόλο του τραγουδιστή. Διότι δεν διασκεδάζετε μόνο εσείς, δεν διασκεδάζουν μόνο τα παιδιά, διασκεδάζουν και οι κριτές αυτή τη σειρά. Ωραίος ο Ντενί, ε. Πάρα πολύ ωραίος, είναι εντελώς γκραντς και ο δικός μας παίζει drums κιόλας, ε. Μπάμπης Ιωαννίδης, εγγύηση. Πιστεύω το Ρικάρντο. Ο Πιέρ Βαλντεμίρο. Να ο Ρικάρντο. Stop! Σταματάει ο Ντενί. Γράρεσε. Johnny Ντενί. Η μεγάλη λοιπόν. Johnny Ντενί Πετιό Holiday Band. Εκεί potrebbe riconoscere questo incredibile ensemble musicale. Adesso capisco perché quest'estate ogni tanto vi nascondevate dicendo che dovevate preparare qualche cosa di speciale. Και βεβαίως τους είχαν ζητήσει να ετοιμάσουν κάτι special για τους τελικούς και ο ειρηνιστής Ντενί Πετιό και ιδιαίτερα μουσικόφιλος αυτός Βέλγος προτίμησε να κάνει αυτή την μπάντα. Ο Βαλντομίρο λοιπόν από την Πορτογαλία, ο Πιέρ από την Ελβετία και τις κυρίες της αφήνω σε εσάς, κύριε Σβόντζο. Μάλιστα, ο Σόλια από την Σλοβενία και Λέα από την Ουγγαρία. Alla batteria dalla Grecia abbiamo Babis. Ο Babis βέβαια από μας, ο φοβερός δραμίστας. All'altra chitarra elettrica direttamente da Orvieto, lui. Και ο Ricardo. Giovannella Ricardo. Ο Ricardo Giovannella είναι ένας από τους πιο παλιούς κριτές στα παιχνίδια χωρίς. Και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. L'assistente. Και μουσικός. Ma lui, il grande, il capogruppo Johnny Ντενί Holiday Πετιό. Και ο Johnny Ντενί Holiday Πετιό. Γνωστός πια σε όλους μας. Pensate che hanno deciso di fare un compact disc quando avranno terminato Giochi senza frontiere, uscirà a Natale. E chi ci crede è bravo.
Αυτή λοιπόν ήταν η έκπληξη των Κριτών για τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, για τους τελικούς της σειράς. Και τώρα πια νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στη μεγάλη αυτή απόψινη βραδιά. Πιεμόντε λοιπόν, η περιοχή που μας φιλοξένησε για πάρα πολύ καιρό για τα γυρίσματα αυτής της εκπομπής. Και εγώ να σας πω ότι βλέπετε μια πανοραμική θέα της περιοχής του Πιεμόντε και το κτίριο που βλέπετε χτίστηκε κατόπιν επιθυμίας της Μαρίας Χριστίνας της Γαλλίας το 1643. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό έγινε η επίσημη κατοικία των βασιλέων της Σαβοΐας. Κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, η ιστορία της πόλης σημαδεύτηκε από μια μεγάλη ανάπτυξη και το Παλάτσι Καπρινιάνο ξεκίνησε το 1679 με τον Γουαρίνο Γουαρίνι σαν σύμβουλο του Μπαρόκ. Το 1848 επρόκειτο να γίνει και η Βουλή της Σαβοΐας. Γύρω από όλα αυτά τα οικοδομήματα, σύμβολα ισχύως και δύναμης, ένα σύστημα κατοικιών της Βασιλικής Αυλής διαμορφώνεται έξω από την πόλη. Μεσαίωνας και αναγέννηση, η Ιταλία βέβαια από τις πρώτες χώρες και όχι μόνο η Ιταλία, ειδικά η περιοχή του Πιεμόντε και της Σαβοΐας, η οποία άλλωστε είναι γνωστή και για τις γαστριμαργικές της τάσεις. Ο ποταμός Πο και το Καστέλο Ντελ Βαλεντίνο από τον Κάρλο Καστελαμόντε και τον γιο του Αμεντέο, που αυτή τη στιγμή βεβαίως είναι η σχολή της αρχιτεκτονικής εδώ στο Τωρίνο. Το Καστέλο της Βενάρια. Και βέβαια αυτό το πράσινο της Κεντρικής Ευρώπης, άφθονο, αυτό το κλίμα της Κεντρικής Ευρώπης το γνωστό, με τη γνωστή υγρασία, που εμάς τους μεσογειακούς και τους ηλιοκαμένους μας ταλαιπωρεί λιγάκι, αλλά έχει τη χάρη του. Και βεβαίως το σύμβολο, το ελάφι στο Παλατσίνο τη Στουπινίτζη. Και θησαυροί και δράκοι και παλικάρια και κοπελιές που κυνηγάνε το σεντούκι με τα χρήματα και βεβαίως τους βαθμούς. Ένα σταθερό παιχνίδι που έχετε δει πολλές φορές. Έχει αλλάξει, βέβαια, διαδρομή και φιλοσοφία δεν έχει αλλάξει, είναι η ίδια. Τώρα στο γνωστό μας ζευγάρι συνεργασίας προστίθεται ένας παίκτης από τη χώρα του αγοριού. Έτσι λοιπόν οι τρεις θα ανέβουν στη φωλιά του δράκου, θα πρέπει να πέσουν και οι τρεις να σηκώσουν το θησαυρό και άμα καταφέρουν να ανέβουν, τότε έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν και όλα αυτά σε 2,5 λεπτά. Και όλα αυτά ενώ ο δράκος αφρίζει, δείτε το. Η Κατερίνα την είδαμε να παρουσιάζει για τη δική της τηλεόραση την Ελβετική Σεβαστή Καμπουράκη και Θεοφίλης Βαβλάς θα τους δούμε εν δράση εντός πολύ ολίγου. Φεύγουνε. Παίζουνε λοιπόν Πορτογαλία, Ελβετία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία. Υπενθυμίζουμε ότι είναι παιχνίδι συνεργασίας για να είμαστε έτσι στο πνεύμα των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Βλέπετε τον μπλε το ελληνικό, προσπαθεί να σκαρφαλώσει. Εδώ βλέπετε άλλες προσπάθειες και νεράκια πολλά. Σκοπός είναι να φτάσουμε στη σπηλιά του δράκου ανέπαφη και να πάρουμε το σαντούκι με τις λίρες. Ευγενής σκοπός. Η Σεβαστή έχει γίνει λούτσα. Και μπορώ να σας πω ότι όλες οι ομάδες είναι περίπου στα ίδια χρονικά πλαίσια. Κατέβηκαν όμως οι Ελβετοί και οι Πορτογάλοι. Εμάς τώρα μας βλέπω, τώρα είδα τον μπλε να πέφτει. Οι κριτές από πάνω παρακολουθούν αδιαλείπτως και τι είναι αυτό που βλέπω. Είναι το δικό μας είναι. Όχι, ήταν πράσινο. Με το νερό, το μπλε και το πράσινο, το έχουμε αυτό το πρόβλημα. Τώρα βλέπουμε τη Σεβαστή να κρατάει κόντρα από κάτω για να ανέβει ο Θεοφίλης. Κατέβηκε ο Πορτογάλος, ο μπράβο του κατέβηκαμε, κατέβηκε και ο... Όχι, δεν κατεβήκαμε εμείς. Εμείς είμαστε ακόμα μέσα. Μέσα είμαστε. Βλέπουμε εδώ ότι έχει η Ελβετία και η Πορτογαλία τερματίσει. Τώρα βγαίνουμε εμείς. Είμαστε τρίτοι στον πρώτο γύρο. Υπάρχει και δεύτερος. Ε,
Replay πρώτου γύρου. Στο βάθος βλέπατε, τώρα δεν βλέπετε πια τη Σεβαστή. Και σε ντούκια να πηγαίνω έρχονται. 1.29, 1.35 και 1.25. Περνάμε όμως το δεύτερο γύρο και λέω να τον αφήσω στον Κώστα. Νικήτας Ασονίκης από την Κάλυμνο, μαζί με τους Ιταλούς, Σλοβαίνοι με Πορτογάλους και Ελβετοί με Ούγγρους. Φύγαν λοιπόν οι ομάδες, είπαμε λοιπόν ο Νικήτας μαζί με τους Ιταλούς. Βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο Ούγγρους με Ελβετούς να ανεβαίνουν. Είναι αυτή τη φορά τρεις παίκτες, δεν είναι δύο παίκτες όπως τα άλλα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Και το σκηνή έχει κοντίνι. Θα πρέπει δηλαδή ο ένας να κάνει σκαμνάκι στον άλλον για να ανέβουν πάνω στη σπηλιά του Δράκου. Όπως βλέπετε, εδώ βλέπουμε τον Έλληνα, τον Νικήτα, να φτάνει επάνω στη σπηλιά μαζί με τους Ιταλούς και μάλλον προηγούνται. Μάλλον προηγούνται. Είναι οι πρώτοι που κατεβαίνουν στη σπηλιά του Δράκου. Είναι οι πρώτοι, ακόμα οι άλλοι δεν έχουν καν κατέβει και οι δικοί μας ανεβαίνουν. Μάλλον ο Νικήτας μαζί με τους Ιταλούς. Αποδίδουν οι μεσογειακές συνεργασίες στην Ιταλία Ελλάδα. Είναι η ελιά, ο ήλιος. Άλλωστε. Εδώ λοιπόν Ελβετοί με Ούγγρους. Είναι η μπύρα εδώ. Εδώ ναι, έχουν κάτσει λίγο. Έχει μείνει η Ιταλίδα λίγο πίσω και οι Ούγγροι ανεβαίνουνε. Α, κάπως περίεργα πήγαν να ανέβουνε. Και μάλλον θα είμαστε η Ιταλο-Ελληνική συνεργασία, η πρώτη του δεύτερου γύρου. Σημαντική πόντη για την ελληνική ομάδα. Μεντιτεράνεο. Ένα Σλοβαίνοι με τους Πορτογάλους σηκώνουν την Πορτογαλίδα την παίκτρια μαζί με το Σεντούκι. Θα είναι και η δεύτερη ομάδα. Δεν έχουμε πλάνο να καταλάβουμε τι γίνεται ακόμα. Σαφώς πιο αργός είναι η δεύτερη ομάδα. Γύρος. Ναι, είναι σαφώς πιο αργός. Αλλά σημασία είναι ότι είμαστε πρώτοι στο δεύτερο γύρο. Και η τελευταία ομάδα, η συνεργασία Ελβετίας με τους Ούγγρους, του Κέσκεμετ. Φοβερό όνομα, Κέσκεμετ. Φοβερό. Όλα τα ουγγαρέζικα ονόματα γενικώς είναι λίγο έτσι, περίεργα. Και η τρίτη ομάδα, συνεργασία Ελβετίας-Ουγγαρίας, τερματίζει. Το σφίγγμα την ταινία, η ελληνική ομάδα, μάλλον οι Έλληνες φίλαθλοι, που επιθυμούν την πρωτιά μας, δίπλα στους Ελβετούς. Στην αργή κίνηση, ο Νικήτας. Ο πρώτος είναι ο Νικήτας, έτσι που κατέβηκε. Πρώτος, μαζί με τους Ιταλούς. Και να δούμε αν οι χρόνοι μας επιβεβαιώνουν σε αυτό που λέγονται τους βαθμούς. Ναι, 1.19 ο καλύτερος χρόνος και στους δύο γύρους, συνεργασία Ελλάδας με Ιταλία. Ενώ ο δεύτερος καλύτερος είναι αυτός ο χρόνος Πορτογαλίας-Ελβετίας. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα με 2.54 βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Μπράβο της. Καθάρισε βέβαια ο δεύτερος γύρος για αυτή τη δεύτερη θέση, γιατί στον πρώτο δεν τα πήγαμε καλά. Αλλά το ενδιαφέρον έρχεται και είναι οι βαθμολογίες. Να αλλάξουμε κάρτα, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ορίστε. Δεν αλλάζει κάρτα. Όχι. Μάλιστα, λοιπόν, πρώτη Ιταλία 6 βαθμούς, δεύτερη Ελλάδα 5. 4 Πορτογαλία, 3 Σλοβενία, 2 Ελβετία, 1 μόλις βαθμό η Ουγγαρία. Και γενική κατάταξη. Ιταλία, Γκραν Σαν Μπερνάρντο, 6 βαθμοί, πρώτη, δεύτερη Ελλάδα, Κάλυμνος, 5, τρίτη Πορτογαλία, Λαμέγκο, 4, τέταρτη Σλοβενία, Νόβο Μέστο, 3, πέμπτη Ελβετία, Μαλβάλια, 2, έκτη Ουγγαρία και Ασκεμετ, 1. Από τέρας σε τέρας και από δράκο σε δράκο, μόνο που αυτός ο δράκος του δεύτερου παιχνιδιού είναι άλλης εθνικότητας, είναι Πορτογάλος. Είναι όμως και αυτός ιδιαίτερα κακός και άγριος, ιδιαίτερα εφόσον έχει για μεζεδάκι μία νόστιμη και χυμώδη παίκτρια.
Nós vamos começar esta primeira série exatamente com Portugal ao lado da Eslovénia. Ο Ιλάριο βεβαίως με την τιμητική του, γιατί το παιχνίδι είπαμε είναι έμπνευσης πορτογαλικής και έχουμε και Τζόκερ από την Ιταλία. Η Ιταλία λοιπόν, τον Γκραν Σαν Μπερνάρντο, ελπίζει να πάει καλά, να διπλασιάσει βαθμούς. Να το, λευκό-λευκό σαν τα χιόνια της Βάλεντα Όστα. Ντενί σφυράει και να σας πω ότι έχουμε μία Σλοβενία και μία Πορτογαλία στον πρώτο γύρο που θα πρέπει να ανέβουν από αυτό το τέρας, τέλος πάντων, με τα σκοινιά και να περάσουν λίγο δύσκολα, όπως θα δείτε και εσείς τώρα, διότι με αυτό το καταπληκτικό εώρημα και τη φωνή του Ταρζάν πρέπει να περάσουν τα κίτρινα μπαλάκια που βλέπετε στην πισίνα και να πέσουν από την άλλη πλευρά. Εάν δεν τους πάρει το άλμα αυτό η ώρα να περάσουν από την άλλη πλευρά των κίτρινων μπαλακίων, τότε τα πράγματα δεν καθόλου καλά για αυτούς, διότι μένουν να κρέμονται στο σκηνή. Στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να βουτήξουν, πράγμα που κάναν και οι δύο παίκτες, και ο Σλοβένος και ο Πορτογάλος, και να ξαναδοκιμάσουν. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, άγριο. Ξανανεβαίνουν λοιπόν οι έρμοι οι παίκτες, θα πρέπει να ξαναπιάσουν το σκηνή και βεβαίως να ξανακάνουν το σάλτο μορτάλε, ελπίζοντας να περάσουν τα κίτρινα μπαλάκια, τα οποία είναι πολύ μακριά. Αγωνία. Ο Σλοβένος ατύχησε στην αλλαγή του σκηνιού. Όπα, νάτος, τα κατάφερε ο Σλοβένος. Δηλαδή έπεσε στο όριο, αλλά το πέρασε το όριο. Ενώ ο Πορτογάλος επιστρέφει. Μπράβο λοιπόν στο Σλοβένο. Τον βλέπετε ότι συνεχίζει. Έκανε μια σχετικά καλή αλλαγή σκηνιού και έπεσε στο όριο. Αλλά από την πλευρά που ήθελε, την από εκεί πλευρά της πισίνας. Από ό,τι βλέπω όμως ο Σλοβένος δεν είναι από την εκεί πλευρά της πισίνας, είναι από την εδώ πλευρά της πισίνας και προφανώς τον ξαναγύρισαν πίσω. Όχι, αυτό είναι πολύ αυστηρό από την πλευρά των κριτών. Υπάρχει ο κανονισμός που λέει ότι αν ακουμπήσουν αυτά τα μπαλάκια στην πτώση, τους ακυρώνονται και τον ακυρώσανε. Πλην όμως ήταν άδικο. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι ο Πορτογάλος έπεσε, ότι το να τηρούμε τόσο αυστηρά τους κανονισμούς κάνουν πια τα παιχνίδια τη διασκέδασή τους. Τώρα έχει κουραστεί, έχει απογοητευτεί, χάνει και το σκηνή, δίκιο έχει. Πάρα πολύ αυστηρή απόφαση και βεβαίως κάνοντας έτσι δεν βλέπω να τερματίζουν πολλές ομάδες. Είναι που είναι μακριά τα μπαλάκια, η γραμμή αυτή, ακυρώνουν κιόλας την προσπάθεια άμα τα κουμπίσεις. Και βλέπετε πια την κούραση και την απογοήτευση στον παίκτη. Και βεβαίως τέλειωσε ο πρώτος γύρος. Replay στον Πορτογάλο. Πολύ αμφιβάλλω αν θα καταφέρει κανένας να περάσει με αυτές τις συνθήκες και με τόση αυστηρότητα. Αν ολοκλήρωτες διαδρομές, 0-20 ο χρόνος, περιμένοντας το δεύτερο γύρο. Εδώ λοιπόν ο Ελλάδιο μας παρουσιάζει το δεύτερο γύρο. Ούγγροι και Ιταλοί και πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή της Ιταλίας, μια και έχουν παίξει Τζόκερ. Να δούμε πώς θα τα πάνε οι Ιταλοί. Τελευταίες οδηγίες από τον Ντενί. Ξεκίνησαν λοιπόν οι παίκτες, είσοδος στο αιματοβαμμένο στόμα του δράκου. Φοβερά δόντια, Δάφνη. Τεράστια δόντια. Και... Α, δεν είναι μόνο ο δράκος, είναι η προσπάθεια μετά το δράκο εδώ. Φοβερή φωνή του Ταρζάν, ο Ιταλός. Αυτά τα μπαλάκια, τέλος πάντων, τα πέρασε από κάτω. Και μάλιστα όταν βραχεί ο παίκτης είναι ακόμα πιο δύσκολο, δεν είναι μόνο η κούραση, διότι δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω στα σκηνιά και να περάσει με δύο άλματα. Ο Ούγγρος πέρασε! Μπράβο! Πέρασε ο Ούγγρος! Πού ήταν ο Ταρζάν, τι εθνικότητας ήταν? Βαϊσμίλερ, Γερμανός. Συνορεύει η Ουγγαρία με τη Γερμανία, όλοι πήραν μαθήματα οι Ούγγροι. Ευτυχισμένος ο Ούγγρος, θα ανοίξει τη φυλακή της συμπαίκτριάς του. Ελευθερωθεί για μια κοπέλα. Ναι, βέβαια. Πάλι καλά που δεν υπάρχει συνδυασμός για να ανοίξει. Να γίνουν ακόμα πιο δύσκολα τα παιχνίδια. Φοβερό το καπέλο, θα έλεγα. Α, μ' αρέσει πολύ. Πού να βραχεί. Ο Ιταλός προσπαθεί μια δεύτερη προσπάθεια. Απλό παιχνιδάκι. Αυτό γιατί δεν τα καταφέρνουν. Με μακροβούτια απαγορεύεται. Έτσι από κάτω από τα μπαλάκια δεν γίνει τίποτα. Οι Ούγγροι τερματίζουν, ανεβαίνουν τις σκάλες της επιτυχίας.
Πού το πάει το καπέλο η καημένη αυτή. Ενώ ο Ιταλός με το άγχος του Τζόκερ, είδες άμα παίζει εντός έδρας και εσύ παίξει Τζόκερ. Τζόκερ είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και οι ελληνικές ομάδες πάσχουν από Τζόκερ πάντα. Έφτασε και το καπελάκι. Νομίζω πως ανέβει το καπέλο. Ο Ιταλός όχι σε τόσο καλή ψυχολογική και σωματική κατάσταση. Μια τελευταία προσπάθεια, αν φτάνει ο χρόνος. Έλα η Ταρζανιά. Yep. Όχι. Καμία ελπίδα. Προσγείωση, μάλλον προς τα λάσος θα έλεγα, του Ιταλού. Ενώ οι Ούγγροι ακόμα προσπαθούν να ανέβουν γιατί πρέπει να τερματίσουν στο στόμα του Δράκου. Κραυγές ακούγονται. Πώς θα περάσει με το καπέλο από εκεί μέσα? Θα το βγάλει. Στην αργή κίνηση βλέπουμε την επιτυχημένη προσπάθεια των Ούγγρων και την επιστροφή πίσω στο Δράκο. Ανολοκλήρωτη και η προσπάθεια των Ούγγρων, παρόλο το ότι διάνυσαν μεγαλύτερη απόσταση από τις άλλες ομάδες. Σκάλωσε το καπελάκι γι' αυτό, αλλά υπάρχει και τρίτος γύρος σε Ελλάδα και Ελβετία. Ο Μιχάλης ο Κουμπάρος κληρώθηκε, ο καημένος εκεί που κληρώθηκε, και η Φλόρα η Τζορβατζή περιμένει στο κλουβί της. Όλες τις ευχές μας για τον Μιχάλη και ελπίζουμε να τη δούμε τη Φλόρα να απελευθερώνεται. Εμείς δεν έχουμε παράδοση στις ταρζανιές. Καμία μπορώ να σου πω. Αλλά έχουμε παράδοση στο νερό, μια και παίζει κάλυμνος. Αυτό, στα ναι. Αλλά είναι που πρέπει να περάσει από την ταρζανιά πρώτα. Έλα Μιχάλη, είμαστε όλοι μαζί σου. Ω, δεν το βλέπω. Έλα. Τελικά τι θέλει, μάλλον με το, όταν αλλάξει το δεύτερο σχημί θέλει μεγάλη εκτείναξη. Και τους βλέπω διστακτικούς, ενώ ο Ούγγρος τον είδα μπαφ, εκτινάχτηκε αμέσως και πέρασε. Τα θηρία εδώ μου γκρίζουν, χαμός γίνεται. Και ο Μιχάλης ξανανεβαίνει. Σε χειρότερη φάση είναι ο Ελβετός, ο οποίος έχει μείνει να κρέμεται ως τσαμπί από στα φύλλα. Ναι, ο Ελβετός είναι σε άθλια κατάσταση. Ο Ντενί κάνει έτσι. Ο Ντενί, που γκρίζει. Ο Ελβετός ξόμινε τελείως. Ενώ ο δικός μας... Αθάνατος Έλληνας. Ο βρεμένος τη βρεθεί τη φοβάται. Έτσι, το παλεύουμε μέχρι τέλους. Αγκαλιά τα σκοινιά. Πάρτο, πάρτο. Επιστροφή λοιπόν του Μιχάλη, ξεσκάλωσε και ο Ελβετός. Βρήκε το συνδυασμό ο Ελβετός. Οι Ελβετοί έχουν άμεση σχέση με σκοινιά, αναρριχήσεις και όλα τα σχετικά. Αλλά φαίνεται σκοινή σε θάλασσα. Ενώ αν παίζανε Αφρικάνοι. Ω, καλά. Το εισηγηθούμε. Να μπει και Αφρικά του χρόνου. Έλα Ελβετέ, ας τα καταφέρεις και εσύ έτσι για να τερματίσει κάποιος. Ξωμένο. Δεν. Μιχάλης. Μιχάλης. Έχει χαμηλά. Το παλεύει όμως. Είναι διαβρεμένοι παίκτες. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και το είπαμε από την αρχή ότι αν είναι τόσο αυστηροί πια οι κανονισμοί, δεν πρόκειται να τερματίσει κανένας. Κατάφερε ο Ούγγρος. Τέλος πάντων δεν τερμάτισε ακριβώς. Έφτασε στην απέναντι όχθη. Αλλά οι άλλοι ταλαιπωρούνται, οι καημένοι Ταρζάν, χωρίς. Αυτό είναι παιχνίδια χωρίς έλεος. Να είναι παιχνίδια πραγματικά. Νομέρσι. Άλλη μία φορά για τον Μιχάλη. Λήξη παιχνιδιού λοιπόν, replay για τον Μιχάλη, περιμένοντας αποτελέσματα και βέβαια τελική κατάταξη. Στο δεύτερο παιχνίδι που μόλις παρακολουθήσαμε. Ορίστε λοιπόν και βλέπουμε ανολοκλήρωτες διαδρομές με χρόνους που πια θα μετρήσουν, με την Ουγγαρία καλύτερη στο συνολικό και βεβαίως εφόσον οι διαδρομές είναι ανολοκλήρωτες θα μετρήσουν οι χρόνοι. 6 για την Ουγγαρία, 5 για την Ιταλία που τους κάνει 10 με τον Τζόκερ. Τελικά είδες δεύτερος πλασαρίστης του Ιταλός, 4 Πορτογαλία, Σλοβενία, 2 Ελλάδα, 1 Ελβετία. Και στη γενική κατάταξη παραμένει στην πρώτη θέση Γκραν Σαν Μπερνάρντο με 16 βαθμούς και τον Τζόκερ, Λαμέγο δεύτερο 8,
τρίτη Κάλυμνος και Σκεμέτ και Νόβο Μέστο με 7 βαθμούς και στην έκτη θέση Μαλβάλια και 3 βαθμοί. Για να δούμε λίγο και τη χώρα της Πορτογαλίας και το Λαμέγκο. Ρωμαίοι, Τεύτωνες, Λουζιτανοί και Βυσιγότθοι, γεννήτορες των Πορτογάλων. Και εδώ, στο Λαμέγκο, τα όμορφα και επιβλητικά μνημεία θυμίζουν το πέρασμά τους και στέκουν μάρτυρες ενός παρελθόντος που για την Πορτογαλία είναι και παρόν. Μια καταπράσινη πόλη, σαν ένας ατέλειωτος κήπος. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η περιοχή από τον 16ο αιώνα παράγει το περίφημο κρασί Οπόρτο, γνωστό σε όλους τους γευσιγνώστες και τους φίλους των κρασιών. Μοναχοί και το κρασί τους και βέβαια οι γαστριμαργικές λιχουδιές της περιοχής, πέστροφες, κατσικάκι και βέβαια τα τυριά, τα πορτογάλικα, τα οποία είναι γνωστά. Το εθνικό παιχνίδι της Ουγγαρίας, εμπνευσμένο από τον πίνακα του διάσημου Ούγγρου ζωγράφου Αρπάν Φέστη, που αναπαριστά την είσοδο των Μαγιάρων πολεμιστών στην Ουγγαρία. Ο παίκτης μας, ο πολεμιστής, ο Μαγιάρος, θα πρέπει να πετύχει με τα βέλη του τον εχθρικό στόχο. Και όσα περισσότερα βέλη στο εχθρικό δείχνει, τόσο περισσότεροι βαθμοί για την ομάδα του. Βέβαια, όλα αυτά χωρίς να υπολογίσουμε τον ξενοδόχο, δηλαδή τον αντίπαλο παίκτη, τον εχθρό, ο οποίος θα προσπαθήσει να επηρεάσει την ηρεμία του αλόγου έτσι, και να κάνει φυσικά την προσπάθεια πάρα πολύ πιο δύσκολη. Εδώ η Μπεατρίξ από την Ουγγαρία μας παρουσιάζει το εθνικό παιχνίδι. Τζόκερ η Ελλάδα σε αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε πώς θα πάει ο τζόκερ της Ελλάδας. Μέχρι στιγμής, Δάφνη. Μέχρι στιγμής, νάτι λοιπόν. Η κερκίδα της Ελλάδας, η Σέβη Καμπουράκη ήταν αυτή που είδαμε. Α, μάλιστα. Α, έχουμε και μια μάμπο μπαντ. Πριν από τα παιχνίδια. Οι οποίοι το παίζουν τζόκερ το θέμα. Τυχερά παιχνίδια χωρίς σύνορα. Πλησιάζει και η πρωτοχρονιά. Είναι μέσα στο κλίμα παρόλο που γυριστήκαν καλοκαίρι τα παιχνίδια. Όλα έτοιμα. Αγχωμένος ο Ντενί. Τελικός είναι αυτός. Το βάρος των ευθυνών είναι μεγάλος. Είναι και σκοποβολή και φοβάται. Στο πρώτο γύρο, πολεμιστές τοξότες, Ούγγροι, Ιταλοί και Πορτογάλοι, αντίπαλοι, Έλληνες, Σλοβαίνοι και Ελβετοί αντίστοιχα. Βλέπουμε λοιπόν το αλογάκι που στρίβει γύρω-γύρω, με δύναμη, ενώ οι παίκτες μας θα πρέπει να στοχεύσουν σωστά στο δίχτυ και να βάλουν όσα περισσότερα βέλη προλάβουν στο 1 λεπτό και τα 45 δεύτερα. Μεγάλη απόσταση, θα πρέπει να έχεις και γνώσεις τοξοβολίας και σκοποβολής ταυτόχρονα για να βάλεις περισσότερα βέλη μέσα στο διχτάκι. Σέβη, γυρίζει. Ιταλός, παλεύει. Αποτέλεσμα, όχι σπουδαίο. Τα βέλη τα τρώνε οι ομάδες που είναι απέναντι και οι κριτές. Σε εμάς δεν ήρθες τα μπούτσε πάνω ένα. Να πάλι Σέβη. Κουράστηκε. Δίκιο έχει. Στις προτιμήσεις τον καμεραμάνι Σέβη. Πορτογάλος εδώ. Έχει ένα μπλεξιματάκι. Έχει με το τόξο του και με το βέλος του. Ο Γουλιέλμος τέλος της Πορτογαλίας. Και να πούμε ότι βέβαια οι ομάδες μπλέκονται με την πρόβα Generale και διαλέγουν τζόκερ σε παιχνίδια που τα πάνε καλά στην πρόβα και αποτυχάνουν στο τελικό. Όχι όλες, οι δικές μας κυρίως. Είναι μερικές ομάδες που ήθελα να το πω με τρόπο. Ναι, ναι, εγώ το λέω κατευθείαν στο κόκαλο. Εμείς έχουμε παράδοση τους κακοπαιγμένους τζόκερ. Ναι, αλλά κάθε παράδοση υπάρχει για να σπάει. Βέβαια. Να ένα δεύτερο. Έχουμε δει ακόμα. Να ένα δεύτερο, ένα τρίτο. Και ποια ομάδα είναι αυτή που έχει βάλει τρία, μάλλον οι Ούγγροι. Άτο και το τέταρτο Ούγγρος, είναι ψύχραιμος και ρίχνει κατευθείαν. Κουράστηκε μάλλον η Σέβη και τον αφήνει. Βλέπουμε ότι το άλογο του Ούγγρου στρίβει λιγότερο από τα άλλα, τέλος χρόνου. Αργή κίνηση και αργή περιστροφή των παικτών. Και πόπο ο Ούγγρος 9 έβαλε το θηρίο.
Ούγγρος λοιπόν, 9 βελάκια το βλέπετε, 2 ο Πορτογάλος, κανένα ο Ιταλός. Η Μπεατρίξ να μας παρουσιάσει το δεύτερο γύρο. Και να ο Μανώλης ο Νέσκιας που παίζει για την Ελλάδα, τον γυρίζει η Ιταλίδα. Παίζουν ακόμα οι Σλοβαίνοι και οι Ελβετοί. Όπως είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, απέδωσε η ελληνοϊταλική συνεργασία. Εδώ όμως δεν είναι συνεργασία, γιατί η Ιταλίδα είναι αντίπαλος. Για να δούμε τι θα κάνει ο Μανώλης. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Βλέπω η Ιταλίδα πολύ γρήγορα τον γυρίζει. Έγινε και το άλογο. Του έχω εμπιστοσύνη όμως, Μανώλη. Είναι κάπως και ροντέο κιόλας, δεν είναι μόνο... Του έχω εμπιστοσύνη του Μανώλη. Αλλά έχουμε προβληματικό άλογο, είναι πολύ ατίθασο το δικό μας το άλογο. Βλέπετε τα άλλα αλογάκια, ήμερα άκακα ζωάκια του Θεού, το δικό μας πάει και έρχεται δεξιά και αριστερά. Οπ, κάτι έβαλε. Προσπάθειες λοιπόν των παικτών και πάλι ο Μανώλης με το... Α, είναι τελείως ζαβό αυτό το άλογο. Μπατάρι από τη μία πλευρά. Τα κορίτσια γυρίζουν, μια πολύ δύσκολη δουλειά. Κοιτάτε μένος η Ιταλίδα. Βάλτο, Μανώλη. Δεν βλέπω βεβαίως πολλά βέλη. Μάλλον θα είναι ακαταμάχητοι οι Ούγγροι και σε αυτό το παιχνίδι. Φοβερή συνεργασία με την Σέβη, τον Ούγγρο. Γιατί ουσιαστικά συνεργασία ήταν. Και τώρα, όσο περνάει η ώρα βεβαίως, τα λογάκια αρχίζουν και γυρνάνε όλο και πιο αργά, αλλά έχει ζαλιστεί τόσο πολύ το παίκτης, γιατί φανταστείτε να είσαστε εκεί πάνω να γυρίζει αυτό το πράγμα τη ζαλάδα έχεις και να θες να σημαδέψεις κιόλας. Και να έχεις πει και τζόκερ. Αυτό δεν θέλω καθόλου να το θυμάμαι. Όπως βλέπεις, αποφεύγω να το σχολιάζω. Απλά δεν βλέπω μεγάλα πράγματα και για τους άλλους. Δηλαδή δεν είναι κάτι θεματικό εκτός από τους Ούγγρους που δεν μας ξαφνιάζουν, τους έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Replay ο Μανώλης με τα φτεράκια του, με το καπελάκι του και με το βελάκι του. Και με αγωνία περιμένουμε να δούμε. Και μπορώ να σας πω ότι έχει βάλει ένα. Μάλιστα. Έχουν βάλει 4 οι Σλοβαίνοι, έχει βάλει ένα η Ελλάδα και έχει βάλει και ένα ο Ελβετός, οι Ούγγροι είναι πρώτοι. Και στη βαθμολογία Ουγγαρία πρώτη, 6 βαθμούς, Σλοβενία 5, 4 Πορτογαλία, 3 και ο Τζόκερ 6 Ελλάδα, 2 Ελβετία, 1 Ιταλία. Να μην σχολιάσουμε ότι είχαμε πάλι έναν άσχημα παιγμένο Τζόκερ. Να μην το. Όχι, ας μην το πούμε καθόλου, να μην το μάθει κανείς. Πρώτη Ιταλία 17, δεύτερη Ελλάδα 13, δεύτερη και Ουγγαρία 13, τέταρτη Πορτογαλία και Σλοβενία από 12, έκτη Ελβετία 5 βαθμοί. Και τώρα το ταξίδι μας στην Ουγγαρία και το Κέσκεμετ. Το Κέσκεμετ είναι το πνευματικό κέντρο της μεγάλης ουγγρικής απλότητας. Η πόλη έχει πάρα πολλές σχολές που της δίνουν το χαρακτηρισμό του κέντρου των διανοούμενων νέων. Το Zoltán Kodály, το Μουσικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Το Κέσκεμετ έχει ένα πανέμορφο θέατρο, ένα στούντιο κινουμένων σχεδίων, ένα λαϊκό κέντρο αναψυχής, όπου και τα πρώτα στην Ουγγαρία παιχνίδια χωρίς σύνορα διοργανώθηκαν. Ed eccoci qua ora al primo fil rouge. Και να περάσουμε στο fil rouge, μας εισάγει ο Έτορε σε ένα fil rouge κάπως διαστημικό, κάπως παράξενο, κάπως δύσκολο για τους παίκτες. Έχουμε όμως και Mambo Band, ένας τυφλός, ο οποίος ψάχνει να βρει τη μοίρα του στον άγριο του το κόσμο, περνώντας μπροστά από τις κάμερες, και ο Ντενί πρέπει να τον καθοδηγήσει. Αυτό λοιπόν που βλέπετε είναι το εξάρτημα του φιλουρούς των τελικών των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Βέβαια ο Τζόκερ δεν έχουμε και το θυμήθηκε ο Ντενί, τα αντανακλαστικά του είναι υπέροχα. Φεύγουν λοιπόν και είναι Πορτογάλοι πρώτοι. Τι πρέπει να κάνει τώρα ο παίκτης εκεί? Πρέπει να βρει το συνδυασμό στα κουμπιά, όπως βλέπετε.
παίζει με διάφορους τρόπους τα κουμπιά για να μπορέσει να περιστραφεί αυτό το πράγμα, το οποίο τι είναι, Κώστα, είπαμε, αυτό που περιστρέφεται. Είναι ένα άλλο διαστημόπλιο που χουσού. Oh yes. Oh yes, λοιπόν. 3-2-1, 1-2-3, 2-3-1. Και μόλις βρει το συνδυασμό, περιστρέφεται αυτό και αν ανάψουν και τα 4 φωτάκια, κέρδισε η ομάδα, όπως βλέπουμε να συμβαίνει στην Πορτογαλία. Replay. Τώρα τι replay. Και θα δούμε και τους Ούγγρους ακριβώς την ίδια προσπάθεια. Με την πρώτη θα έλεγα. Μήπως είναι παικταράς. Μήπως έχει σκονάκια. Μήπως το ήξερα από πριν με την πρώτη και το δεύτερο. Μήπως έχουν μπει στο κομπιούτερ μέσα και έχουν ανακαλύψει τους συνδυασμούς. Μήπως ο προσωπικός του αστρολόγος του είπε ποια κουμπιά να πατήσει. Δεν το πιστεύω. Δεν το θυμόταν καλά. Μπράβο, όμως πολύ καλός χρόνος παρόλα αυτά. Και ένα θέαμα έχουμε τώρα. Παλ ο Σι. Είναι οι κύριοι στους οποίους βλέπετε. Απολαύστε τους, γιατί και να σας εξηγήσουμε, δεν θα σας διαφωτίσουμε. Ούτε δείτε το, λοιπόν. Όχι πολλά πράγματα. Γνωστή στους Σλοβαίνους από την παράδοσή τους που ονομάζεται Current. Στο καρναβάλι οι Σλοβαίνοι φοράνε τη μάσκα του Current γιατί συμβολίζει την αλλαγή των εποχών και η αλλαγή των εποχών γίνεται με αλλαγή και στα ρούχα. Όταν δε η παράδοση γίνεται παιχνίδι, τότε η όλη κατάσταση εξελίσσεται πάρα πολύ διασκεδαστικά, αν και λίγο δύσκολα. Σε ένα αγωνιστικό πλαίσιο, λοιπόν, και η Mambo Band, και αν δεν το καταλάβατε μόνοι σας, να σας βοηθήσω λέγοντάς σας ότι αυτό το μουστάκι και η σφυρίχτρα κάποιον μπορεί να σας θυμίζει. Ίσως τον Ντενί Πετιό, λέω τώρα. Μπορεί να σας τον θυμίζει. Σλοβενία, Ελβετία, Ελλάδα με το Θεοφίλη το Βαβλά. Και αυτός είναι ο Γκρέγκορ, καλυμμένος από το πηχτό χιόνι της Σλοβενίας, που μας εξηγεί το παιχνίδι. Που εδώ πέρα βέβαια έχει να κάνει με τις εποχές, με το χειμώνα, με τα ρούχα, με τον ντύσιμο. Τζόκερ από Ουγγαρία, Τζόκερ από Ελβετία. Πιστεύουν θα τα πάνε καλά εδώ. Οι Σλοβαίνοι παίζουν στο παιχνίδι το δικής τους έμπνευσης. Φεύγει ο πρώτος γύρος. Λοιπόν, πρέπει τα παιδιά να πατάνε στα νησάκια αυτά που βλέπετε, ο Θεός να τα κάνει νησάκια. Να μπαίνουν σε αυτούς τους διαδρόμους που βλέπετε, όπου υπάρχουν ρούχα. Να φοράνε σε κάθε διάδρομο από ένα ρούχο και όταν γίνουν πια σαν τα κρεμμύδια, να τερματίσουν τη διαδρομή τους. Τρέχει και ο Θεοφίλης μαζί με τους υπόλοιπους. Βεβαίως τώρα για το ενδυματολογικό μέρος της υπόθεσης θα σας γελάσω ποιος είναι ο μεγάλος σχεδιαστής. Πάντως έχει κάνει αριστουργήματα όπως βλέπετε. Γκρεγκόριαν, έξω και Γκρέγκορ. Να τον πούμε έτσι το σχεδιαστή. Και βράχο βράχο τον καημό μου. Στην κυριολεξία.
και οι κουδούνες, διότι οι Σλοβαίνοι είναι κτηνοτροφική περιοχή. Δηλαδή τι υπονοείς? Αγελάδες νομίζω έχουνε. Και το κουδούνι βέβαια σε γκρο πλάν και ένας πανηγυρισμός και ένα τέλος διαδρομής και το Θεοφίλη τον βλέπω πραγματικά από βράχο σε βράχο. Το έχει δει απόκριση όμως, εντάξει. Ας φορέσει και αυτό το ωραίο καπέλο που είναι του στοιχείου τέλος πάντων. Χαμός εκεί, τον έσπρωξαν κάτω τον καπέλο του Θεοφίλη. Και το χιόνι πέφτει πυκνό. Και η κουδούνα έκρουσε. Και η δικιά μας κουδούνα έκρουσε. Και του Ντενί η κουδούνα έκρουσε. Και για να δούμε για ποιον χτυπάει η κουδούνα τώρα και ποιος έχει μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς. Και θα πείτε το κουδουνόμετρο τώρα. Να τη Ελβετία με τον καταπληκτικό τον Τζόκερ 0,57 παρακαλώ, 1,32 Σλοβενία, 1,35 Ελλάδα. Γκρέκορ και πάλι, χιονισμένος, ο καημένος. Και έχουμε Πορτογάλους, Ιταλούς και Ούγγρους στο δεύτερο γύρο, την ίδια διασκεδαστική διαδρομή και αποκριάτικη ατμόσφαιρα των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Σλοβένικη έμπνευση παιχνίδι. Και βλέπουμε λοιπόν την ίδια διαδικασία, βράχο-βράχο τον καημό μου, τη στολή μου να φορώ και να προχωρώ στα δύο λεπτά να ντυθώ, να πάρω την κουδούνα μου, το ραβδί μου και να τερματίσω. Εγώ θέλω όμως. Και καιρού επιτρέποντος. Εδώ πια δεν ξεχωρίζεις ποια ομάδα προηγείται γιατί έχουν ντυθεί. Α, ήταν ο Ιταλός, άσπρο στο άσπρο. Καμία τέλος πάντων απόχρωσης. Μια κουδούνα βάρεσε, η Ούγγρικη. Να και η Πορτογάλικη κουδούνα. Και ο Ιταλός πάει και έρχεται. Dong, dong, και τέλος. Πολύ γρήγορος ο δεύτερος γύρος. Replay. Όλα τα στοιχιά μαζί εκεί. Συν τα στοιχιά της φύσης. Πολύ μεγάλη αδυναμία στην κουδούνα. Ναι, στην κουδούνα. Λοιπόν, 0,58 οι Ούγγροι, ένα δεύτερο χειρότερο από τους Ελβετούς του πρώτου γύρου. Οι Πορτογάλοι ένα λεπτό, δύο δεύτερα και ένα 12 Ιταλοί. Έτσι για να βλέπουμε και να μαθαίνουμε, καλός Τζόκερ και για την Ελβετία και για την Ουγγαρία. 6 Ελβετία, 5 η Ουγγαρία, δείτε πώς θα γίνουν οι βαθμοί, 12 και 10. 4 Πορτογαλία, 3 Ιταλία, 2 Σλοβενία και ένας βαθμούλης στην Ελλάδα. Και στη γενική κατάταξη. Περνάει στην πρώτη θέση το Κέσκεμετ με 23 βαθμούς, Γκραν Σαν Μπερνάρντο δεύτερο 20, Μαλβάλια τρίτη 17, Λαμέγο τέταρτο 16 και στην πέμπτη θέση Κάλινος και Νόβο Μέστο με 14 βαθμούς. Yes. Σλοβενία έρχεται στις οθόνες μας και το Νόβο Μέστο που βρίσκεται στα νότιο-ανατολικά της Σλοβενίας και είναι γνωστό για την εκκλησία του Αγίου Νικολάου με τα έργα του Τιντορέλο. Το παλιό μέρος της πόλης είναι το γραφικό Μπρέγ, χτισμένο στα παλιά τείχη. Το νέο μέρος δίνει στην πόλη το ρυθμό της. Ο τουρισμός στην περιοχή που αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια έρχεται κυρίως για τα γνωστά ιαματικά λουτρά που βρίσκονται πάρα πολύ κοντά. Από πράσινο όμως η εικόνα μιλάει μόνη της. Και μία ακόμα Μάμπο Μπάντου. Πάντα κεφάτη. Χαρά στο κουράγιο της. Κότα
αν καταλάβω τι κάνει. Και μέχρι να βγάλουμε άκρη με τους Mambo Band, το εθνικό μας παιχνίδι με θέμα του τις τέχνες και συγκεκριμένα το θέατρο, εμπνευσμένο από την κωμωδία του Αριστοφάνους, οι Όρνηθες. Δύο Αθηναίοι, για να ξεφύγουν από τη σκληρή και αδυσόπιτη πραγματικότητα, καταφεύγουν στον παραμυθένιο κόσμο των πουλιών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθούν να τα πείσουν, να κτίσουν την πολιτεία τους εκεί ψηλά στα σύννεφα. Και να αποκλείσουν τους θεούς για να ζήσουν ανεξάρτητα. Η μεταφορά της κωμωδίας του Αριστοφάνη Όρνηθες στο παιχνίδι μας είναι εμφανέστατη. Οι Αθηναίοι έχουν πείσει τους παίκτες μας να ντυθούν πουλιά και να μεταφέρουν τα αυγά τους από την γήινη φωλιά στην πολιτεία, στα σύννεφα. Για να δούμε αν έχουμε τζόκερ στο ελληνικό παιχνίδι. Τζόκερ. Δεν έχουμε τζόκερ. Denis, c'est à toi. Comme tu veux. Attention. Prêt. Φύγανε λοιπόν οι ομάδες μας, πάρα πολύ καλά. Να σας πω ότι στον πρώτο γύρο συμμετέχει και η Ελλάδα με τον Μιχάλη, τον Μανώλη και την Μαρία, η οποία εφοδιάζει με τα δικά μας αυγά, τα μελλοντικά πουλιά, τα οποία θα ζήσουν στην μαγική πολιτεία μέσα στα σύννεφα. Εδώ βλέπουμε φυσικά τους Ελβετούς με αντίπαλους Πορτογάλους και να σας πω και το μυστικό του παιχνιδιού, ότι εκτός από την μάχη των πουλιών έχουμε και την αντίπαλη ομάδα των θεών. Αντίπαλη ομάδα των θεών που προσπαθούν να εμποδίσουν τους παίκτες μας να μεταφέρουν τα αυγά τους από τη γήινη φωλιά στα σύννεφα. Στον πρώτο γύρο η Ελλάδα έχει αντίπαλους θεούς, τους Ούγγρους, που θα ξεκινήσουν τώρα 45 δεύτερα μετά την κανονική κίνηση, ενώ οι Ελβετοί έχουν αντίπαλους τους Πορτογάλους. Βλέπουμε ότι η ελληνική ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Ο Μιχάλης και ο Μανώλης μεταφέρουν τα αυγά, ενώ βλέπουμε μια αποτυχημένη προσπάθεια των Ελβετών, ένα αυγό φεύγει στο διάστημα. Μιχάλης, Μανώλης και Μαρία στη φωλιά, η οποία προσπαθεί να προλάβει, να σώσει όσα περισσότερα αυγά μπορέσει και να τα μεταφέρει από την γήινη φωλιά στην πολιτεία, στα σύννεφα. Βλέπουμε ακόμα μια πετυχημένη προσπάθεια της ελληνικής ομάδας και οι Ελβετοί, ενώ βλέπουμε να καταφτάνουν οι θεοί των Ελβετών, οι Πορτογάλοι, να ετοιμαστούν να κατεβάσουν το δίχτυ που θα φυλακίσει την ομάδα των Πορτογάλων, και ο Έλληνας ξεφεύγει τελευταία στιγμή και σώζει ακόμα ένα αυγό. Βλέπετε λοιπόν κανονικά την κωμωδία του Αριστοφάνους. Ο Denis σφυρίζει τη λήξη του πρώτου γύρου. Αρκετά θεαματικό το παιχνίδι με τα ελαστικά σκοινιά και το ταξίδι των πουλιών μας του εθνικού παιχνιδιού της Ελλάδας. Και μετά τα πρώτα replay του πρώτου γύρου θα δούμε τις πρώτες βαθμολογίες. 3 αυγά για την Ελλάδα και ένα 43 και ένα αυγό για την Ελβετία και 0-22 ο χρόνος. Αυτά λοιπόν με τον πρώτο γύρο. Πολύ καλά πήγε η ελληνική ομάδα. 3 μελλοντικά πουλιά θα ζήσουν στα σύννεφα. Πώς νιώθεις ως αητός? Σαν Θεός πάνω στα σύννεφα, σαν Έλληνας Θεός πάνω στα σύννεφα. Αυτή είναι και η ευκαιρία με τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Αυτή είναι η ευκαιρία για να αποδείξουμε, να πούμε ότι ένα κριτικό νησί σαν την Κάλυμνος έχει μια μεγάλη δύναμη, ψυχή, και θα αγωνιστούμε μέχρι το τέλος. Εμείς είμαστε μαζί σας, ψυχείτε και σώματι, και σας ευχόμαστε μια πρώτη θέση ή μια από τις 3 καλύτερες θέσεις του τελικού. Να είστε καλά για την Ελλάδα. Και να περάσουμε στον δεύτερο γύρο, να περάσουμε στο δεύτερο γύρο που θα αγωνιστεί Σλοβενία με θεούς στην Ιταλία και Ουγγαρία με θεούς την Σλοβενία. Attention. Φεύγει και ο δεύτερος γύρος, Σλοβενία-Ουγγαρία, τα πουλιά στο δεύτερο γύρο με αντίπαλους τους Ιταλούς και τους Σλοβένους αντίστοιχα ως θεούς που θα τους εμποδίσουν να μεταφέρουν τα αυγά τους από τη γήινη φωλιά στην πολιτεία μέσα στα σύννεφα, την ονειρική πολιτεία του Αριστοφάνη και της κωμωδίας Ιόρνηθες. Βλέπουμε λοιπόν τους Σλοβένους ένα δεύτερο αυγό να μεταφέρουν στην πολιτεία τους στα σύννεφα, ενώ οι Ούγγροι έχουν ορισμένα προβλήματα στην ταλάντωση του ελαστικού σκοινιού και μικρή καθυστέρηση, ενώ έχουν ξεκινήσει τώρα και οι θεοί. Είπαμε Ιταλοί και Σλοβαίνοι, αντίστοιχα για Σλοβαίνους και Ούγγρους, οι θεοί που καταφθάνουν με τα ειδικά τους άρματα
για να φυλακίσουν τους παίκτες μας, ούτως ώστε να μην μεταφέρουν τα αυγά τους στην ουράνια πολιτεία. Και δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η πορεία των θεών, διότι το άρμα τους είναι ένα ειδικό μηχάνημα, κινούν τις ρόδες με τα πόδια, το τιμόνι είναι προσαρμοσμένο πάνω σε ένα σύστημα σκηνιών και φτάνουν πρώτοι οι θεοί των Σλοβαίνων Ιταλοί να κατεβάσουν το δίχτυ, πέφτει το δίχτυ και φυλακίζουν οι Σλοβαίνοι, ενώ φτάνουν τώρα και οι Σλοβαίνοι για να φυλακίσουν τους Ούγγρους, μια τελευταία προσπάθεια για ένα τελευταίο αυγό και φυλακίζεται και οι Ούγγροι και το παιχνίδι, ο δεύτερος γύρος του ελληνικού παιχνιδιού όρνηθε στο Αριστοφάνη, τελειώνει εδώ. Και εδώ η φυλακή των θεών, οι Ιταλοί φυλακίζουν τους Σλοβαίνους, ενώ στο βάθος βλέπουμε και τον Ούγγρο ο οποίος επιχειρεί. Να και η βαθμολογία, 2 αυγά για τη Σλοβενία, 5 για την Ουγγαρία και 1,30 και 1,30 οι Ούγγροι και 20 οι Σλοβαίνοι. Και να περάσουμε στον τρίτο γύρο, οι δύο τελευταίες ομάδες, Λαμέγο από την Πορτογαλία και Γκραν Σαν Μπερνάρντο από την Ιταλία, τρίτος γύρος. Θεοί, οι Έλληνες με τους Πορτογάλους και οι Ελβετοί με τους Ιταλούς. Δεν είσαι τατουά. Attention! Έφυγε και ο τρίτος γύρος. Σας έλεγα Πορτογαλία με αντίπαλους στην Ελλάδα. Νικήτας και Κατερίνα, οι Έλληνες θεοί. Ιταλία και Ελβετία. Ελβετοί τώρα οι θεοί για τους Ιταλούς βλέπουμε. Την πρώτη προσπάθεια των Πορτογάλων, ένα αυγό για τους Πορτογάλους, επιστροφή στη κίνη φωλιά. Αρκετά θεαματικό το ελληνικό παιχνίδι, ενώ φεύγουν και τα αυγά στο διάστημα. Συμβαίνουν και αυτά, παιχνίδια χωρίς σύνορα. Και επιστροφή για ένα ακόμα αυγό, ένα μελλοντικό ελεύθερο ιταλικό πουλί στις μυθικές πολιτείες του Αριστοφάνη. Φύγανε και οι θεοί, βλέπουμε τους Ελβετούς και τους Έλληνες, τον Νικήτα και την Κατερίνα, οι οποίοι με το ειδικό θεϊκό όχημα πρέπει να κάνουν ένα σλάλο, μια περίεργη διαδρομή μέχρι να φτάσουν εδώ κοντά στις φωλιές των πουλιών και να φυλακίσουν τις ομάδες μας. Ενώ συνεχίζουμε να βλέπουμε την προσπάθεια των Ιταλών για να γλιτώσουν, να σώσουν, να ελευθερώσουν τους μελλοντικούς απογόνους τους στην ελεύθερη πολιτεία μέσα στα σύννεφα. Προχωράνε και φτάνουν πολύ γρήγορα οι Ελβετοί για να φυλακίσουν τους Ιταλούς. Και ο Νικήτας με την Κατερίνα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα και δεν είναι καθόλου εύκολο να οδηγήσει αυτό το ειδικό μηχάνημα. Έτοιμοι το δίχτυ και φυλακίζονται οι Ιταλοί. Σταματάει η προσπάθεια των Ιταλών, ενώ οι Πορτογάλοι επιμένουν ακάθεκτοι. Φτάνουν και οι Έλληνες, Νικήτας και Κατερίνα, για να φυλακίσουν τους Πορτογάλους, την Πορτογαλική ομάδα. Μια τελευταία προσπάθεια και ίσως το τελευταίο ελεύθερο αυγό των Πορτογάλων στα σύννεφα. Τερματίζει και ο χρόνος και εδώ η φυλακή των Ιταλών από τους Ελβετούς, τους θεούς Ελβετούς. Και η βαθμολογία μας τρίτου γύρου, 6 αυγά για τους Πορτογάλους και 2 λεπτά, 3 αυγά για τους Ιταλούς και 1.51 ο χρόνος του πέμπτου παιχνιδιού. Αυτά είναι τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του εθνικού παιχνιδιού. Πρώτη Πορτογαλία 6 βαθμούς, δεύτερη Ουγγαρία 5, τρίτη Ελλάδα 4, τέταρτη Ιταλία 3, 2 η Σλοβενία, 1 η Ελβετία. Και να περάσουμε στη γενική κατάταξη και Σκεμέτη 28, Γκραν Σαν Μπερνάρντο 23, Λαμέγκο τρίτη θέση 22, τέταρτη Μαλβάγλια 18, τέταρτη επίσης και η Κάλυμνο ισοβαθμή με 18 και στην τελευταία θέση το Νόβο μέσα από τη Σλοβενία με 16 πόντους. Να δούμε λοιπόν τις όμορφες εικόνες από το νησί μας στην Κάλυμνο. Κοιτάξτε εικόνες. Έχουμε δει όλο τον κόσμο. Πειράζει που είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες? Όχι βέβαια. Κάλυμνος, ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Δωδεκανήσου, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο ως το νησί του Σφουγγαράδο.
γραφικό νησί με υπέροχες ακρογιαλιές, φιλόξενους κατοίκους και μια παμπάλαια ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Αγέροχο και επιβλητικό, γεμάτο θρύλους και παραδόσεις, κολυμπάει στα διάφανα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου, το νησί του Απόλλωνα, λουσμένο στο φως. Οι Καλύμνοι, πρόσχαροι, φιλόξενοι και σκληραγωγημένοι, παιδιά του ηλίου και της θάλασσας, προσφέρουν το κέφι και τη χαρά στους επισκέπτες του. Από το πανοραμικό της Καλύμνου στο πανοραμικό της Μπεατρίξ και στο Φιλ Ρούζ. Όπου θα δούμε πίσω από την Μπεατρίξ το γνωστό σχηματάκι αυτό που είπαμε είναι δορυφόρος ή κάτι τέτοιο. Και θα δούμε τη Σλοβενία τώρα να παίζει. Τη γνωστή διαδικασία να πετύχουμε το σωστό τρόπο πατήματος κουμπιών, να ανάψουν τα φωτάκια, να γυρίσει ο δορυφόρος. Το παράτησε αυτό, δεν του άρεσε. Πήγε στο επόμενο. Δεν τα κατάφερε. Και δεν χάνει χρόνο. Εκτιμάω ότι είναι καλύτερα. Νάτος, αυτό το πέτυχε. Εκτιμάω ότι είναι καλύτερα να μην χάσει το χρόνο ψάχνοντας το σωστό συνδυασμό και να περάσει στο επόμενο τρίφωτο, ας το πούμε έτσι. Ένα και δύο. Προπό θυμίζει αυτό. Εντελώς. Τι περιμένει. Είναι λίγο ανάποδος έτσι. Νάτος. Και του μένει ένα. Προβληματίζεται ο Σλοβένος, είδες, οι άλλοι χτυπάνε, αυτός προβληματίζεται πριν το χτυπήσει. Το φιλοσοφεί το θέμα, ναι. Και όσο τον παίρνει ο χρόνος, γιατί τον παίρνει ακόμα, μέχρι τη σφυρίχτρα της λήξης. Replay λοιπόν για το Σλοβένο και Μπεατρίξ Γκιόργιουκ, Ελλάδα δηλαδή, Θεοφίλης Βαβλάς, Σεβαστή Καμπουράκη, Φλόρα Τζορβατζή, Κάλυμνος έχει πολύ όμορφα κορίτσια και για να μην παρεξηγηθούν και τα γόρια, και τα γόρια κάνουν εντύπωση. Να ο Θεοφίλης. Οι προσπάθειες του Γκιόργιουκ, που στην ουγγρική γλώσσα σημαίνει Ελλάδα. Το πετύχαμε? Δεν το πετύχαμε. Το πετύχαμε. Αναβόσβησε και σφύριξε. Σημασία έχει να σφυρίζει. Το Φιλ Ρούζ βεβαίως και να γυρίζει. Το Φιλ Ρούζ βεβαίως είναι απαραίτητο για όλες τις ομάδες γιατί προσθέτει στη βαθμολογία την πολυπόθητη. Όχι. Το βρήκαμε. Έλα, 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 γρήγορα. Έλα. Stop. Και το βρήκαμε και αυτό. Έχουμε 4 στα 4. Και όλα φωτισμένα. Αχα. Υπερθέαμα. Κοιτάξτε τον κύριο αυτό, γιατί πραγματικά αξίζει να τον δείτε. Τα σχόλια περιτεύουν. Thank you.
1980 στο Βαλέ, στην καρδιά των Άλπαιων. Ο Σάμιουελ Φαρινέ επιστρέφει στο χωριό του μετά από 10 χρόνια απουσίας του. Εκεί όμως βλέπει το χωριό να διοικείται από τον Γκασπάρ Ντεσέπιμους, ο οποίος είχε βεβαίως πάρει όλα τα κτήματα όλων των χωρικών και βεβαίως και του πατέρα του Φαρινέ. Τι κάνει λοιπόν ο Σάμιουελ Φαρινέ? Διατάζει να κοπεί ψεύτικο χρήμα για να μπορέσει με αυτό να ανακτήσει τα υπάρχοντα τόσο τα δικά του, της οικογένειας του, όσο όμως και των χωρικών. Δεν μάθαμε ποτέ τι έγινε με την ψιλοαπάτη του Σάμιουελ Φαρινέ. Θα μάθουμε όμως τι θα γίνει με τους βαθμούς που θα δώσουν σε κάθε ομάδα στο ελβετική έμπνευση παιχνίδι. Και πάνω στην περιγραφή της Κατερίνας, εγώ να σας πω ότι το παιχνίδι αυτό παίζεται από ένα αγόρι και ένα κορίτσι σε τρεις γύρους. Ιταλία-Ουγγαρία είναι στον πρώτο γύρο. Τζόκερ, Σλοβενία και Πορτογαλία. Ιταλία-Ουγγαρία λοιπόν, μέσα σε δύο λεπτά θα πρέπει να κάνουν αυτό που θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω, αν και δεν θέλει πάρα πολύ μεγάλη εξήγηση. Θα πρέπει να περάσουν μέσα από τη μηχανή που τυπώνει, υποτίθεται, χρήματα. Πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, διότι είναι κάτι κύλινδροι που γυρίζουν, κάτι καπνοί που βγαίνουν, μπαίνουν και βγαίνουν οι καημένοι παίκτες, και θα πρέπει λοιπόν με το νόμισμα που τυπώσανε να το σφραγίσουν κιόλας και να το βάλουν στη σωστή τη θέση. Και βεβαίως όσο περισσότερα νομίσματα υπάρχουν, φιγουρίνια, τα κομμάτια αυτά του πάζλ δηλαδή, μετά το νόμισμα αγοράζουν το κομμάτι του πάζλ, μόλις τοποθετηθούν και τα τέσσερα που είναι το σύνολο, τότε παίρνουν τους πολλούς βαθμούς. Να δούμε όμως αν θα προφτάσουν να το τοποθετήσουν και τα τέσσερα, γιατί η διαδρομή είναι πολύ μακριά, όπως βλέπετε. Και ιδιαίτερα κλειστοφοβική, θα έλεγα. Προσπάθειες της Ιταλίας εδώ και του Ούγγρου εδώ. Ένα νόμισμα τυπώνεται, σφραγίζεται. Και βεβαίως ένα φιγουρινάκι, ένα μοντελάκι θα πρέπει να μπει στο τελικό παζλ. Και βέβαια προτεραιότητα έχει η Ελλάδα, διότι είναι ελβετικής έμπνευσης στο παιχνίδι και εντός εισαγωγικών θεός της Ελβετίας είναι η Ελλάδα. Και το χρήμα βέβαια. Η Ιταλία τέλειωσε. Σε replay η προσπάθεια του Ούγγρου. Πρώτος γύρος λοιπόν, ολοκληρωμένες οι διαδρομές και για τους δύο, με ένα 12 για την Ουγγαρία και ένα 17 για την Ιταλία. Υπάρχει όμως και δεύτερος γύρος ανάμεσα στη Σλοβενία και την Ελλάδα. Μάλιστα, Κουμπάρος, Μιχάλης και Μαρία Καμπουράκη, οι παίκτες της ελληνικής ομάδας από την Κάλυμνο. Η γνωστή διαδικασία, στα δύο λεπτά να περάσουν μέσα από την μηχανή των παραχαρακτών, να πάρουν τα νομίσματά τους, να τα τυπώσουν, να τα σφραγίσουν, ούτως ώστε να εξαγοράσουν την περιουσία τους και να φτιάξουν τη φάρμα τους. Μέσα σε δύο λεπτά, τέσσερα νομίσματα που αντιστοιχούν σε τέσσερα αντικείμενα της φάρμας. Εδώ λοιπόν ο Μιχάλης μαζί με τη Μαρία που εξαγυρώνουν τα νομίσματα με τα αγαθά τους, δέντρο και αγελάδα. Κοκοράκι, ήταν κοκοράκι. Μάλιστα, την αγελάδα. Τι είναι η αγελαδίτσα μας. Και ο Σύσυφος συνεχίζει το επίπονο έργο του μέχρι να καταφέρει να πάρει πίσω την περιουσία. Κόντρα λοιπόν στην Ελλάδα ή Σλοβενία, τους βλέπουμε τώρα, να προσπαθούν, φαντάσου να είσαι λίγο πιο παχής από το συνηθισμένο. Παθαίνεις εδώ μέσα στη μηχανή. Φρακάρεις μάλλον. Και αν η κλήρωση σου βγει στραβή, τελείωσες. Τελείωσε το παιχνίδι, έχεις μείνει μέσα και σε τυπώνουν. Μάλιστα λοιπόν, και βλέπουμε πάρα πολύ καλή προσπάθεια της ελληνικής ομάδας. Οι Σλοβαίνοι τερματίζουν μαζί με τους Έλληνες. Τέλος λοιπόν και του δεύτερου γύρου, να δούμε στην αργή κίνηση την προσπάθεια του Μιχάλη και της Μαρίας. Εδώ είναι ο Μιχάλης που θα τυπώσει το νομισμά του. Να δούμε και τους χρόνους. Ολοκληρωμένες λοιπόν οι επιχειρήσεις και των δύο ομάδων. Ελβετία-Πορτογαλία στον τρίτο γύρο. Η Σλοβενία που έχει παίξει τζόκερ στον προηγούμενο έχει κάνει τον καλύτερο χρόνο μέχρι στιγμής. Οι Πορτογάλοι τους βλέπουμε, έχουν παίξει και αυτοί τζόκερ. Για να δούμε τι αυγά θα πιάσουν στο καλάθι τους. Από την κότα. Από την κότα της φάρμας. Ακριβώς. Αυτοί λοιπόν είναι οι Ελβετοί που ανεβοκατεβαίνουν, τυπώνονται και κόβονται ως νομίσματα.
και παίρνουν ένα κοκοράκι και βάζουν το πρώτο κομμάτι του παζλ τους, ενώ ο Ελβετός βάζει το ποροφόρον. Πορτοκάλι και πάλι. Προσπάθειες των παικτών σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι και όχι τόσο εύκολο και άνετο όσο φαίνεται. Και άλλο ένα νόμισμα για να πάρει άλλο ένα κομμάτι της περιουσίας του, που βεβαίως είναι η Αγελάδα. Ο ποροφόρον και για τους Πορτογάλους, καλός χρόνος. Ναι, καλός χρόνος. Τερματίσαν και οι Ελβετοί. Και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα των κόπων των παικτών. Όχι, η Ελβετίδα τώρα βγαίνει. Οι Πορτογάλοι κάνουν καλό χρόνο. Να τα βλέπουν οι δικοί μας. Πάλι κοκοράκι δεν το είχε βάλει. Τώρα τερμάτισαν οι Ελβετοί. Ίσα-ίσα με το χρόνο. Για να δούμε. Replay, ο Πορτογάλος στο σφράγισμα του νομίσματός του, και έχουμε Πορτογάλοι έχουν κάνει 1-11. Καλός τζόκερ είναι. Ο καλύτερος συνολικός χρόνος είναι το 1-10 της Σλοβενίας. 1-11 Πορτογαλία, 1-12 Ελλάδα και Ουγγαρία. Να λοιπόν, 6 για τη Σλοβενία. Έχει 5 η Πορτογαλία, θα γίνουν με τους τζόκερ 12 και 10. 4 η Ελλάδα, 4 και η Ουγγαρία, 2 η Ιταλία και 1 βαθμό η Ελβετία. Όλοι οι τζόκερ παιγμένοι. Δεν υπάρχει χώρα χωρίς να έχει παίξει τον τζόκερ της. Και έχουμε Κέσου και με 32, αλλά και Λαμέγκο η Πορτογαλία έχει περάσει την πρώτη θέση. Νόβο Μέστο 28 στην τρίτη, Γκραν Σαν Μπερνάντο 25 στην τέταρτη, Κάλυμνο στην πέμπτη με 22 και Μαλβάλια 19 στην έκτη θέση. Ταξίδι στην Ελβετία και την Μαλβάλια. Η γραφική Μαλβάλια βρίσκεται στην πεδιάδα του Μπλένιο, στην πεδιάδα του Ηλίου όπως λέγεται. Το χειμώνα είναι γνωστή για το χιονοδρομικό κέντρο της Νάρα, αλλά και το καλοκαίρι για τα πανέμορφα μονοπάτια που είναι συνολικά πάνω από 400 χιλιόμετρα και που προσφέρονται για πεζοπορία. Είναι γνωστή για το κάστρο του Σεραβάλε και την εκκλησία του Νεγκρεντίνο. Μαλβάλια στην Ελβετία. Αερόστατα, με τα χρώματα των χωρών της γυραιάς Υπήρου χρησιμοποιούν οι Ιταλοί στο εθνικό τους παιχνίδι με θέμα την Ευρώπη. Οι παίκτες μας, τα ζευγάρια των παικτών, θα πρέπει να μεταφέρουν μπαλόνια και να γεμίσουν με ειδικό αέριο αερόστατα, ούτως ώστε να πετάξουν στον ελεύθερο ουρανό της Ευρώπης. Αυτή η μεταφορά των μπαλονιών είναι κομματάκι δύσκολη, διότι οι παίκτες μας έχουν δεμένα τα χέρια στην πλάτη και θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν τα μπαλόνια στηρίζοντάς τα στο πρόσωπό τους. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι των Ιταλών θα έχουμε 2 γύρους, 2,5 λεπτά κάθε γύρος και μίνιμουμ 4 μπαλόνια. Εδώ βλέπουμε και τον Μανώλη τον Εσκέ, τη Σακέλη την Κατερίνα και την Τσορβατζή τη Φλόρα. Έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει να βάλουμε μίνιμουμ 4 μπαλόνια μέσα στο αερόστατο για να απογειωθεί. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τους Ιταλούς που ξεκινήσανε. Στη μέση τους Έλληνες και τους Πορτογάλους περνούν ήδη από την σύραγγα του αέρα, γιατί εκεί πέρα υπάρχει πολύς αέρας και μπορεί το μπαλόνι να φύγει. Το πρώτο ελληνικό μπαλόνι απογειώνεται, για να δούμε, θα μπει στο αερόστατο. Μπαίνει στο αερόστατο. Εδώ ένα ιταλικό μπαλόνι. Ένα δεύτερο για την ελληνική ομάδα. Αρκετά δύσκολο παιχνίδι, Δάφνη. Πολύ δύσκολο παιχνίδι και διασκεδαστικό παιχνίδι. Όχι για αυτούς που παίζουν, βέβαια. Βέβαια για τους και αυτούς που το βλέπουν. Άλλο ένα μπαλόνι για την ελληνική ομάδα. Εδώ πάμε καλά. Και οι Πορτογάλοι. Και οι Ιταλοί, εχμάλωτοι του αέρα, του αερόστατου. Απ, εδώ, το μπαλόνι θα βρεθεί σε άλλο διάστημα και όχι στο αερόστατο της ελληνικής ομάδας.
Μανώλης και Κατερίνα. Εδώ τώρα λίγο να έχουμε μια σύρεξη με τους Ιταλούς, αλλά να αποφύγαμε στα σύνορα. Ακόμη ένα μπαλόνι για την ελληνική ομάδα στο δικό μας το αερόστατο, το οποίο που να είναι θα απογειωθεί. Πάει καλά η ελληνική ομάδα σε αυτό το παιχνίδι. Ναι, και είναι παιχνίδι που θέλει και αντοχή και συντονισμό. Πήγαινε έλα τρέχοντας. Αυτό το χάσαμε. Και η Πορτογαλία μας το χάσανε στο βάθος. Και ήδη ένα αερόστατο έχει απογειωθεί. Πρέπει να είναι των Ιταλών το μπαλόνι. Γιατί έχουν να δούμε την Ιταλική ομάδα πολλή ώρα. Άρα έχουν απογειώσει το δικό τους το αερόστατο. Εδώ λοιπόν ένα τελευταίο μπαλόνι για να απογειώσουμε και εμείς το δικό μας το αερόστατο. Ελάτε παιδιά. Ναι, μπήκε. Μπήκε αλλά δεν κουνήθηκε. Τέλος χρόνου. Αργή κίνηση Μανώλης και Κατερίνα. Και το μπαλόνι το οποίο απογειώνει και δεν ξέρουμε πού πάει. Ορίστε, ολοκληρωμένες διαδρομές και των τριών ομάδων με καλύτερο χρόνο αυτό της Ιταλίας και τρίτη ελληνική ομάδα με 2 λεπτά και 5 δεύτερα. Πανηγυρισμοί των Ιταλών, του Grand San Bernardo, το οποίο έχει κατέβει, στις αρχές ήταν στην πρώτη θέση. Το μπύρι κατηφόρα, το Grand San Bernard. Έχουμε λοιπόν όμως και ένα δεύτερο γύρο. Ελβετία, Ουγγαρία και Σλοβενία στην γνωστή διαδικασία των μπαλονιών. Κόκκινα Ελβετή, κίτρινα Ούγγρη, ροζ Σλοβένη. Φούξια. Φούξια, εν πάση περιπτώσει. Α, έχουν άλλο στυλ οι Σλοβένοι. Είναι τσικ του τσικ το μπαλονάκι. Μπήκε όμως τσικ του τσικ. Εδώ είναι ο παραδοσιακός τρόπος. Μύτη με μύτη. Αν προσέξετε τους Σλοβένους, το φούξια είναι τσικ του τσικ. Είναι το κάτι άλλο στη διαδικασία του μπαλονιού. Ελβετοί. Σε μια πετυχημένη προσπάθεια. Σλοβένοι. Συνοστισμός εκεί στις πύλες. Το τσίκ του τσίκ δεν έχει χάσει όμως το ένα μπαλονάκι. Έλατε. Όλα μέσα είναι. Τρία καλό ένα. Να το. Σλοβένοι. Οι οποίοι είχαν έρθει με πούλμαν και με μπάντα. Αμέ. Σλοβένοι και Ούγγροι είναι και Πορτογάλοι. Είναι φανατικοί θαυμαστές των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Οι Ούγγροι δε φέρνουν πάντα πούλμαν με φανς. Η πιο αγαπημένη εκπομπή της Ευρώπης είναι. Δεν θα έχει και δύο πούλμαν θαυμαστές. Αυτή είναι η Ελβετή. Παραλίγο, αλλά το πετύχανε τελικά. Τέσσερα μπαλόνια. Και η Ούγγρη. Φεύγει. Απογειώθηκε το αερόστατο το Ουγγρικό. Αυτή είναι η Σλοβένη σε replay. Το και το παιχνίδι και ναι, ολοκληρώθηκε. Περιμένουμε τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου. 4-4-4. Καλύτερος χρόνος. 1-16 για τη Σλοβενία. Τη βλέπετε με όλα τις τα αξεσουάρ. Λοιπόν, έχουμε για την Ελλάδα 2-0-5. Καλύτερος συνολικός χρόνος είναι της Σλοβενίας. Να τη λοιπόν, 6 για τη Σλοβενία, 5 για την Ιταλία, 4 για την Ελβετία, 3 για την Ουγγαρία, 2 για την Πορτογαλία και εις 2 για την Ελλάδα. Και στη γενική κατάταξη της βαθμολογίας, λίγο πριν από το τελευταίο Φιλ Ρουζ, και Σκεμέτ πρώτο 35, δεύτερο Λαμέγο 34 και Νοβομέστο, Γκραν Σαν Μπερνάρντο τέταρτο 30, 23 βαθμούς Μαλβάλια Κάλυμνος στην πέμπτη θέση. Α, τώρα θα σας ανεβάσουμε ψηλά, θα σας πάμε σε βουνοκορφές χιονισμένες, θα σας πάμε στη Βάλε Ντ'Αόστα και στο Γκραν Σαν Μπερνάρντο. Βέβαια, χειμωνιάτικα σπορ, χειμερινά τελείως, η Βάλε Ντ'Αόστα είναι γνωστή γι' αυτά. Α, το Γκραν Σαν Μπερνάρντο είναι γνωστό για τα σκυλιά ράτσας Αγίου Βερνάρδου, ξέρετε, αυτά που μεταφέρουν το κονιάκ στους μισοπαγωμένους ταξιδιώτες. 437 τετραγωνικά χιλιόμετρα περιοχής που βέβαια προσφέρει άφθονη φυσική ομορφιά.
Για όσους λοιπόν αγαπούν το χειμώνα και τα χειμερινά σπορ, το Grand San Bernardo υπόσχεται πολλά. Και φτάσαμε στον τελευταίο γύρο του Φιλ Ρούζ, εδώ ο Γκρέγκορ από τη Σλοβενία που μας το παρουσιάζει. Έχουν απομείνει οι Ελβετοί και οι Ιταλοί να διαγωνιστούν στο παιχνίδι των συνδυασμών με στον δορυφόρο των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Ένα λεπτό χρόνος. Φύγανε οι Ελβετοί. Επιχειρεί ένα δεύτερο συνδυασμό, μια και ο πρώτος δεν έπιασε. Που το δεύτερος. Εδώ βλέπουμε το συνδυασμό της τέχνης της τηλεόρασης με το παιχνίδι μας. Έλλειψη βαρύτητας στα τηλεοπτικά δρόμενα. Εδώ είμαι αναμένο, έχει δύο σωστές επιλογές συνδυασμών μέσα στο δορυφόρο των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Μια τρίτη επιλογή. Για να δούμε, θα πετύχει την τέταρτη. Ένα λεπτό είναι αυτό. Όχι. Ναι, έμεινα να μένω ακριβώς στο τέλος του χρόνου, εδώ στην αργή κίνηση. Βλέπουμε τους παίκτες που περιστρέφουν το δορυφόρο. Και μένει η τελευταία ομάδα που θα παίξει Φιλ Ρούζ, η ομάδα της Ιταλίας. Μπράβο, μπράβο, μπραβίσιμο. Με το πρώτο. Και σπαγκετίσιμο. Και ξαναμπραβίσιμο με το δεύτερο. Και μπραβίσιμο και με το τρίτο. Δεν μας κούρασαν καθόλου οι Ιταλοί. Μπήκανε και το καθαρίσανε με την πρώτη. Μπράβο, παιδιά. Το ξέρουν οι Ιταλοί. Στην Ιταλία γυρίζονται. Τους είχαν μάθει τους συνδυασμούς. Replay λοιπόν για τους Ιταλούς και κατάταξη τελική. Βλέπουμε τι γίνεται με το Φιλ Ρούζ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το 0-51 της Ελλάδας, που δεν μπορώ να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Πρώτο-τελευταίο. 6 βαθμούς λοιπόν. Ιταλία, 5 Ουγγαρία, 4 Ελβετία, 3 Πορτογαλία, 2 Ελλάδα, 1 Σλοβενία. Υπενθυμίζουμε ότι αυτοί είναι οι βαθμοί του Φιλ Ρούζ. Είναι τα αποτελέσματα του Φιλ Ρούζ. Θα προσθεθούν στη γενική κατάταξη και θα έχουμε Κέτσκεμετ 40 βαθμοί, πρώτη θέση Λαμέγκο, δεύτερη 37, Γκραν Σαν Μπερνάρντο 36, τρίτη Νόβο Μέστο 35, τέταρτη Μαλβάλια 27, πέμπτη και Κάλυμνος 25, έκτη θέση. Πάλο Όσι, το συγκρότημα με τους ξυλοπόδαρους που βλέπετε. Παλατσίνο Ντι Στουπινίτζι, πισίνα, παιχνίδια χωρίς σύνορα και το σόου μας.
Και ενώ η αγωνία μεγαλώνει μετά τα αποτελέσματα του Phil Rouge, φτάσαμε σίως στο προτελευταίο παιχνίδι του Handicap. Χρονικό πλεονέκτημα 3 δευτερολέπτων. Πρώτη ξεκινάει η τελευταία μέχρι στιγμή στη βαθμολογία και ούτω καθεξής μέχρι να ξεκινήσει τελευταία η πρώτη της βαθμολογίας. Γνωστή και η διαδικασία της συναρμολόγησης του σκηνιού, τα κομμάτια του οποίου είναι στον βυθό της πισίνας από την Ιουλιέτα μας, σκηνή με το οποίο θα ανεβάσει το Ρωμαίο, βέβαια στο μέγιστο χρονικό περιθώριο των 3 λεπτών. Εδώ ο αξιαγάπητος Ελλάδιο, την Πορτογαλία, που μας παρουσιάζει το πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Η ελληνική ομάδα, ο Νικήτας Ασονίτης, Θεοφίλης Βαβλάς και Σέβη Καμπουράκη. Ξεκινάμε και πρώτοι, ως τελευταίοι στη βαθμολογία. Οι τελευταίοι ξεκινούν πρώτοι. Έφυγε λοιπόν η ελληνική ομάδα. Η Ελβετή δεύτερη, τρίτη Σλοβένη από τον Νοβομέστο, τέταρτη Γκραν Σαν Μπερνάντο Ιταλία, πέμπτο Λαμέγο Πορτογαλία και τελευταία η πρώτη μέχρι στιγμή στη βαθμολογία που είναι η Ουγγρία. Ξεκίνησε λοιπόν η διαδικασία της ανέβρεσης των κομματιών του σκηνιού στο πυθμένα της πισίνας και φυσικά η συλλογή τους από την όμορφη Δουλτσινέα εκεί ψηλά στον πύργο για να συναρμολογήσει το σκηνί που θα ανεβάσει το συμπαίκτη της στον πύργο και θα δώσει τέλος στην αγωνία των ομάδων, των παικτών και των θεατών. Βλέπουμε ένα πανοραμικό από όλες τις ομάδες, από τις Δουλτσινέες όλων των ομάδων που συναρμολογούν τα σκηνιά της τελικής προσπάθειας. Να λοιπόν, οι Ούγγροι που ξεκινούν πρώτοι, αλλά και ο Νικήτας, ο οποίος ανεβαίνει τον πύργο πάρα πολύ γρήγορα, παράλληλα με τον Ούγγρο. Να δούμε ποιος θα φτάσει πρώτος. Πολύ καλός ο Νικήτας. Και η Κάλυμνος τερματίζει παράλληλα με τους Ούγγρους. Να και οι Πορτογάλοι τερματίζουν. Αυτό μας χρειαζόταν. Ένας καλός τερματισμός. Δεν νομίζω θα αλλάξει τίποτα βέβαια, αλλά έτσι για το ονόρε. Το νοτική ένεση. Και σε ένα δύσκολο παιχνίδι με αναρρίχημα. Σλοβαίνοι και Ιταλοί. Τσακάλι ο Νικητάς. Εντελώς. Καλύμνιος. Καλύμνιος και Σέβη όμως τους κόμπους της τους έδεσε καλά. Και ο Θεοφίλης καλές βουτίτσες έκανε. Τελευταίοι Ιταλοί τερματίζουν. Όχι, δεν είναι τελευταίοι, είναι Ελβετοί τελευταίοι που τερματίζουν. Πρώτοι τελευταίοι Ιταλοί. Και τα απαραίτητα βεγγαλικά για τη γιορτή στο παλάτσο του Πινίτζι. Αργή κίνηση ο Νικήτας μας που ανεβαίνει. Για δούμε, θα είναι πρώτη η Κάλυμνος. Να πάρουμε και μια πρωτιά στο σε παιχνίδι. Για να δούμε. Ένα 12, ένα 11 για ένα δεύτερο. Εάν είναι δυνατόν, πρώτη Ούγγροι, δεύτερη Έλληνες. Και τελευταίοι η Ελβετοί με ένα 52. Στη βαθμολογία λοιπόν έχουμε πρώτη Ουγγαρία 6 βαθμούς, δεύτερη Ελλάδα 5, 4 Πορτογαλία, 3 Σλοβενία, 2 Ιταλία και ένα μόλις βαθμό η Ελβετία. Περιμένοντας την κατάταξη της τελικής βαθμολογίας, Ουγγαρία και Έσκε με πρώτη 46, δεύτερη Πορτογαλία Λαμέγκο 41, τρίτη Ιταλία Γκραν Σαν Μπερνάντο και Σλοβενία Νοβομέστο 38, πέμπτη Ελλάδα Κάλυμνος 30 και έκτη Ελβετία Μαλβάλια 28 βαθμοί. Η Κάλυμνος με μια πολύ καλή ομάδα και με ψυχή ελληνικότατη κατάφερε να τα πάει καλά και να πλασαριστεί έτσι στον τελικό. Είναι η ομάδα που παίζει εδώ στους τελικούς. Δίπλα μου έχω το δήμαρχο του νησιού της Καλύμνου, τον κύριο Διακομιχάλη. Κύριε Διακομιχάλη, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η Κάλυμνος φέτος κατάφερε να βγει σε όλο τον κόσμο να ακουστεί. Η Κάλυμνος είναι πάντα, ήταν ξακουστή και παραμένει πάντα πρώτη. Τα παιδιά πράγματι έδειξαν θάρρος και επάξια, θα έλεγα, εκπροσωπούν τη χώρα μας. Και φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος των αγώνων θα έχουμε μια καλή σειρά. Ποιες ήταν οι εμπειρίες οι δικές σας από αυτή τη μεγάλη διεθνή διοργάνωση? Ήταν πραγματικά μοναδικές οι εμπειρίες μου και θα έλεγα ότι αυτή την εμπειρία που ζούμε εμείς απόψε θα πρέπει να τη ζήσουν κι άλλες πόλεις Ελλάδας που μέσα από αυτή τη διοργάνωση προβάλλουμε τον τόπο μας, προβάλλουμε την Ελλάδα μας. Όταν παίζονται τα παιχνίδια χωρίς σύνορα στην Κάλυμνο, θα τα κλείσουμε όλα τα μαγαζιά? Όλο το νησί θα τα παρακολουθείς, το θεωρώ βέβαιο.
Τώρα είναι μια ώρα δύσκολη. Γιατί είναι αυτή η δύσκολη ώρα? Γιατί φτάσαμε στο παιχνίδι που δεν θα κλείσει απλώς μία εκπομπή. Θα κλείσει ολόκληρη τη σειρά. Είναι το 10ο παιχνίδι. Είναι το παιχνίδι που διπλασιάζει τους βαθμούς και που βεβαίως όσο περισσότερους βαθμούς πάρουν τα παιδιά, τόσο περισσότερους θα διπλασιάσουν. Είναι το παιχνίδι με τους χορούς και τις μεγάλες ορχήστρες και τα μίση και τις ίντριγκες και τα πάθη στο παλάτι. Είναι το παιχνίδι που όλες οι ομάδες θέλουν να πάνε καλά για να κλείσουν με μια καλή θέση στους τελικούς των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Γι' αυτό προσέξτε το καλά. Είναι όλοι έτοιμοι, είμαστε κι εμείς. Denis, c'est à toi. Attention. No, Hungary. Attention. Έφυγαν. Για την δικιά μας την ομάδα, την ελληνική, είναι ο Μιχάλης, ο Μανώλης, η Φλόρα, η Μαρία και η Κατερίνα. Πρέπει να περάσουν τα όργανα χέρι σε χέρι. Πρέπει τα γόρια να ανέβουν στον κύλινδρο και να αρχίσει το μακρύ ταξίδι τους. Βλέπετε τις προσπάθειες όλων των ομάδων. Στον κύλινδρο βρίσκεται μια κοπέλα, είναι ένα από τα σταθερά παιχνίδια, το έχετε ξαναδεί, ξέρετε τους κανόνες. Εάν το παιδί που βρίσκεται πάνω στον κύλινδρο πέσει, πρέπει να κάνει το γύρο της κούκλας και να ξανανεύει. Βλέπουμε εδώ τις προσπάθειες της ομάδας της Ιταλίας, η οποία πάει πάρα πολύ γρήγορα με όλα τα όργανα μαζεμένα. Βλέπουμε και τις προσπάθειες, εδώ είναι ο τερματισμός της Ιταλίας. Η δικιά μας η ομάδα μαζεύει τα όργανα και κυνηγάμε αυτή τη στιγμή τη Σλοβενία για να μπορέσουμε να καταταχθούμε σε καλύτερη θέση. Αυτοί εδώ είναι οι Ούγγροι, έχουν τερματίσει και αυτοί. Εμείς ακολουθούμε, αυτοί είναι οι Σλοβαίνοι, έπεσε ο Σλοβαίνος και δίπλα είναι η Ελβετία, έπεσε και ο Ελβετός, ένας χαμός από όργανα. Πρέπει να ξανανεύει ο Σλοβαίνος, ενώ ο Ελβετός αυτή τη στιγμή τερματίζει με όλη την ορχήστρα αναχείρας. Η δικιά μας η ομάδα αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και φεύγει τώρα σχεδόν μαζί με τη Σλοβενία. Όχι, είναι πρώτη η Σλοβενία. Να δούμε τι χρόνο θα δώσουν οι κριτές. Για κάποια κλάσματα του δευτερολέπτου προηγήθηκε η Σλοβενία. Αυτή είναι η Πορτογάλη. Οι πιο δυνατές λοιπόν ομάδες από όλη τη σειρά των παιχνιδιών χωρίς σύνορα έχουν μαζευτεί εδώ, έχουν αγωνιστεί, έχουν διασκεδάσει, έχουν ταλαιπωρηθεί. Βλέπουμε λοιπόν 0.44 καλύτερος χρόνος για την Ιταλία, 0.51 για την Πορτογαλία, 0.54 για την Ουγγαρία και ακολουθούν 1.14 Ελβετία, 1.24 Σλοβενία, 1.25 Ελλάδα. Αυτοί είναι οι χρόνοι και οι διαδρομές είναι ολοκληρωμένες σε όλες τις ομάδες. Πρώτη λοιπόν με 12 βαθμούς η Ιταλία, με 10 η Πορτογαλία, με 8 η Ουγγαρία, με 6 η Ελβετία, με 4 η Σλοβενία και με 2 βαθμούς η Ελλάδα. Περιμένουμε να δούμε την τελική κατάταξη. Λίγο πολύ ξέρουμε ποιος είναι πρώτος και σε ποια θέση είμαστε όλοι. Ας τα δούμε όμως και επίσημα για να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η σειρά για το 1996. Εγώ θα περάσω το λόγο στον Έτορε και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Ο οποίος θα μας βασανίσει μέχρι να μας πει τα τελικά αποτελέσματα, Δάχνη. Είναι ένα grand finale για ένα grand finale, όπως λέει. Και βεβαίως, εδώ έχουν φέρει τη φιλαρμονική του Quart, τους βλέπουμε. Και όχι μόνον. Ο κόσμος έχει καθίσει μέχρι νωρίς το πρωί, για να μην πω αργά το βράδυ. Οι Μαζορέτες του Τωρίνο. Και βέβαια φτιάχνεται το σκηνικό για το μεγάλο αντίο που θα υποθεί απόψε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής, στο τέλος της φετινής σειράς. Το οποίο αντίο βεβαίως έχει και ραντεβού. Έχει ραντεβού του χρόνου. Την καινούργια πια σειρά. Και βέβαια την απονομή των καλύτερων από τους καλύτερους. Έτσι, τελικός. Όλοι λοιπόν κατεβασμένοι στο πλατό των φετινών παιχνιδιών. Μαζορέτες, τύμπανα, φιλαρμονικές, σημαίες. Τα τύμπανα άκουσα ότι είναι από το Άστι. Μια περιοχή κοντά στο Τωρίνο. Όλο το Πιεμόντε έχει στείλει τα καλύτερά του στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Να και τα τύμπανα. Ωραία, al mio fianco per la premiazione ufficiale.
Και βέβαια η υπεύθυνη από την Eurovision, υπεύθυνη για τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, η Μαρή Καράρ, τη βλέπετε, τη συνοδεύουν ο Ντενί και ο Κάρλο. Et bienvenue à la grande finale de Jeux sans frontières. Merci, ονειρεύομαι τη στιγμή που έτσι σε ένα μεγάλο τελικό των παιχνιδιών θα έχω το μεγάλο ενθουσιασμό και τη μεγάλη χαρά να πω πρώτη την Ελλάδα, έκτη Ελλάδα και Κάλυμνος με 32 βαθμούς στη φετινή σειρά. Θα έρθει όμως εκείνη η μέρα, πού θα πάει. Ο Πασχάλης Γογκίδης, ο προπονητής των φετινών ομάδων και η ψυχωμένη ομάδα της Καλύμνου που έφτασε στον τελικό. Και ο Μπάμπης Ιωαννίδης δίπλα από εμάς και τον Έτορε. Και για να δούμε ποιος θα είναι στην πέμπτη θέση του μεγάλου τελικού. Μαλβάλη από την Ελβετία με 34 βαθμούς στην πέμπτη θέση. Μαζί με την Κατερίνα, τη Ρουτζέρι, τον Πιέρ και την ομάδα της Μαλβάλη. Παρόλες τις θέσεις όλοι είναι χαρούμενοι, Δάφνη. Αυτό είναι και το νόημα τελικά. Και οι Ιταλοί ξέρουν να δημιουργούν κλίμα. Πιέρ si occuperà della squadra. Quarta! Τέταρτη, Σλοβενία και Νόβο Μέστο με 42 βαθμούς. Ο Γκρέγκορ λοιπόν και η ομάδα του Νόβο Μέστο. Σλοβένα, Γκρέγκορ, una new entry, o meglio una new reentry, perché rientrava. Vogliamo il capitano della squadra slovena. Και ο αρχηγός εδώ της σλοβένικης ομάδας να πάρει το αναμνηστικό του από τη Μαρή Καράρ. Και στην τρίτη θέση, χάλκι το μετάλλιο, Ιταλία και Γκραν Σαν Μπερνάρντο με 50 βαθμούς. Και ο κόσμος μαζί τους βέβαια. Άλλη μόνο, Ιταλή στο Τωρίνο. Εδώ λοιπόν η ομάδα του Γκραν Σαν Μπερνάρντο, χωρίς τον σκύλο. Όχι, without Ξάντι. Ξάντι τον έλεγαν. Ναι, το τέρας το έλεγαν Ξάντι. Εδώ τους ξέρεις εσύ προσωπικά, τους αρχηγούς. Βεβαίως. Είναι φίλοι μου από χρόνια. Και το κύπελλο. Finale di Giochi senza frontiere 1996. Πλησιάζουμε στην κορυφή, δεύτερη Πορτογαλία και Λαμέγκο και 51 βαθμοί. Λαμέγκο με τον Ελάντιο ο οποίος τα πανηγυρίζει. Νάτος. Αξιαγάπητος ο Ελάντιο. Ένα κύπελο και για το Λαμέγκο και βέβαια μένει η πρώτη θέση και ποιος μένει να την πάρει. Έλατε, δες και δεν το έχουμε καταλάβει. Τρεις εκπομπές πήραν οι Πορτογάλοι, μία η Ελβετή, μία η Ουγγαρία. Και βέβαια αυτή τη μία που πήρε η Ουγγαρία ήρθε να την ξαναπάρει. Και πρώτο το Κέσκεμετ με 54 βαθμούς. Φοβερή προφορά Κέσκεμετ. Φοβερή προφορά και φοβερή παράδοση οι Ούγγροι στις πρωτιές στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Την πήραν και αυτοί, πήραν τον τελικό. Στην προηγούμενη εκπομπή πρώτη θέση, ξαναήρθανε και ξαναπήρανε πάλι την πρωτιά. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι πάρα πολλά μέλη της ομάδας του Κέσκεμετ ανήκαν στην προολυμπιακή ομάδα της Ουγγαρίας. Στέλνουν πολύ καλούς αθλητές, αλλά είναι παθιασμένοι για την πρωτιά. Ανάμαστε οι πιο συμπαθητικοί, μας απονέμουν τον τίτλο των πιο συμπαθητικών, ημών των Ελλήνων. Και ο Έτορε λέει ότι συμμετέχουμε για τη χαρά των παιχνιδιών, χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα, χωρίς να δημιουργούμε ανταγωνισμούς. Πασχάλης παίρνει το βραβείο του πιο συμπαθούς. Σπαρηγοριάς εντελώς το βραβείο. Χαιρετισμούς από τον Γκρέγκορ, αποχαιρετισμούς μάλλον από τον Γκρέγκορ και ραντεβού για του χρόνου. Εμείς είμαστε πιο συμπαθητικοί, τελειώσαν τα παιχνίδια χωρίς σύνορα για φέτος. Του χρόνου θα είμαστε και πάλι μαζί, σαν πιο συμπαθητικοί. Καλή σας νύχτα!
Παιχνίδια χωρίς σύνορα, γιορτή νεολαίας. Το είδατε, το θαυμάσατε, το απολαύσατε και πάλι μαζί και του χρόνου. Καληνύχτα! Detto Randenna, grazie insomma come sempre per averci seguiti e buon autunno, inverno e primavera a tutti. Chissà, forse all'anno prossimo. Sigla!